βιώσιμη ανάπτυξη, που αποδίδονται στα ελληνικά από αντίστοιχους αγγλικούς κυρίως όρους. Στην ελληνική υπάρχει κατάλογος με διάφορες μεταφραστικές και ενίοτε διασταλτικά ερμηνευτικές εκδοχές των όρων sustainability, sustainable development κτλ. Ενδεικτικά αναφέρω τους όρους αυτοσυντηρούμενοι, διαρκείς, διατηρήσιμοι, αέναοι, αηφόρος, οικολογικά διατηρήσιμοι, ισομερείς, ήπια ανάπτυξη, οικοανάπτυξη κτλ. Συχνότερα χρησιμοποιείται βέβαια ο όρος αηφορική ή αηφόρος ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη. Για κάποιες δεκαετίες αυτές ήταν κάποιες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ και βέβαια ποτέ δεν είχαμε αποκωδικοποιήσει τη σημασία τους. Θεωρούσαμε ότι είναι κάτι που σχετίζεται απλά με την ανάπτυξη και δεν τα είχαμε συνδέσει ποτέ με αυτό που είναι η υποχρέωση των γενεών, τη διαγενειακή δηλαδή κληρονομιά, η οποία είναι υποχρέωση της κάθε γενιάς να διασώσει το κεφάλαιο, το πολιτιστικό και το οικονομικό για τις επόμενες γενιές. Και εδώ, επειδή πάντα μου αρέσει να αναφέρω έναν μύθο, τον οποίο τώρα τελευταία προωθώ και για μια εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από έναν εκδοτικό οίκο, πολύ έτσι, παλιό και έτσι, κλασικό, το μύθο του Θεσσαλού Ερυσίχθωνα, ο οποίος καταστρατηγώντας τον ηθικό νόμο για την προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος, υλοτομεί το ιερό δέντρο της Δήμητρας, κάτι που συμβολίζει τον άνθρωπο τον Αχόρταγο, που αποτελεί πληγή της γης και κατ' επέκταση του περιβάλλοντος, και έρχομαι στη διαγενειακή βέβαια υποχρέωση, και τιμωρείται με αιώνια πείνα που οδηγεί στο θάνατο και έχει γίνει αυτό ήδη τον 3ο αιώνα π.Χ. πηγή έμπνευσης για τον Καλλίμαχο. Ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι τωρινό, δεν είναι σημερινό, δεν είναι δικό μας δηλαδή της σημερινής γενιάς, αλλά είναι από πολύ παλιά γνωστό για το πόσο ο άνθρωπος είναι επιθετικός απέναντι στο περιβάλλον και πόσο δεν αντιμετωπίζει τη διαγενειακή κληρονομιά σαν κάτι το σημαντικό. Θεωρεί ότι ο ίδιος είναι το αφεντικό και μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Η κατασπετάληση λοιπόν των φυσικών πόρων είναι ένα θέμα που μπαίνει στην συζήτηση, αφού συχνά, σύμφωνα με τις επικρατέστερες θρησκείες, θεωρήθηκε ο άνθρωπος κορονίδα της δημιουργίας και έτσι θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει κουμάντο σε όλα. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ο κίνδυνος να στερηθούν οι μελλοντικές γενιές στη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες επιβίωσης, οδήγησε στην αναζήτηση και τον σχεδιασμό προγραμμάτων ανάπτυξης που θα εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα καινούριο θέμα στην αντιμετώπιση λαϊκός πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη, γιατί ακριβώς είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες και την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα τον κόσμο ολόκληρο και δείχνει ακριβώς και τη σημασία που έχει ο λαϊκός πολιτισμός με τις αρχές του βέβαια. Αρχές του θεωρίες για το πόσο είμαστε κληρονόμοι αυτής της παράδοσης που πρέπει να τη μεταφέρουμε και στις επόμενες γενιές και να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε άλλου είδους σχεδιασμό. Η γνώση λοιπόν τόπου ως απαραίτητο πεδίο δραστηριότητας μιας ομάδας πληθυσμιακής με κοινές πολιτισμικές αξίες συμβάλλει στην εδραίωση της έννοιας της ταυτότητας. Ένα άλλο θέμα που πέφτει πάλι πέρα από την παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι απαραίτητη πλέον και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Την βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στα πλαίσια της ηθικής. Έρχεται το θέμα της ταυτότητας. Είναι κάτι το οποίο ταυτίζεται, για να πω έναν όρο ο οποίος χρησιμοποιείται, ταυτίζεται με την παραδοσιακή κληρονομιά. Λαϊκός πολιτισμός και ταυτότητα. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο στην παραδοσιακή κληρονομιά. Όλα όσα αναφέραμε που έχουν σχέση με την έννοια της παράδοσης θα συνδέονται με την τοπική κοινωνία, τη φύση και διευκολύνουν την πορεία προς μια λογική, λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων προκειμένου οι επόμενες γενιές να ευημερούν με την ίδια κληρονομιά που εμείς
κληρονομήσαμε τους προηγούμενους. Η διαχείριση λοιπόν και η αξιοποίηση της παραδοσιακής αγροτικής ζωής όπου επιβιώνει απαιτεί σοβαρή προσέγγιση προκειμένου οι νέες γενιές να οδηγηθούν ενσυνείδητα και σε μια αρμονική συμβίωση με το παρελθόν, την παράδοση, το λαϊκό πολιτισμό, είτε αυτό λέγεται, θα μας πει αργότερα η κυρία Φωτοπούλου, σήμερα άλλη πολιτισμική κληρονομιά, μέσω μιας ανάπτυξης που θα συνδυάζει οικονομία, ποιότητα ζωής, αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως βιώσιμη ανάπτυξη ή ακόμα και αξιοβίωτη ανάπτυξη. Εμένα, παρότι είναι ένας όρος που δεν έχει επικρατήσει, με ελκύει ο όρος αξιοβίωτη ανάπτυξη, γιατί περιέχει μέσα ένα στοιχείο αξιακό που είναι η σημασία της ζωής του ανθρώπου που αξίζει να βιώνει μια τέτοιου είδους ανάπτυξη. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτήτων αναπαραγωγής πολιτιστικών αγαθών, είτε αυτό είναι διατροφικές συνήθειες, είτε είναι χειροτεχνία, ποικίλες παραγωγικές τεχνικές, συλλογικές εκδηλώσεις, πανηγύρια, δρόμενα, όλα αυτά που είναι το περιεχόμενο της σήμερα της άλλης κληρονομιάς, η παροχή πολιτισμικών εμπειριών μέσω του τουρισμού και η θεμητή και αναγκαία εφαρμογή στρατηγικών περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας το πολιτιστικό συμβολικό κεφάλαιο, που αποτελεί μια πραγματική τοπική αξία. Μια στροφή προς τις ανθρωπιστικές αξίες και την προσωπική καλλιέργεια που αποσυνδέει τον τουρισμό από την εποχικότητα, τη μαζικότητα, τις παραθαλάσσιες περιοχές και δημιουργεί εστίες για μια τουριστική αγορά που μπορεί να δώσει εκπαιδευτικές, αισθητικές και πνευματικές εμπειρίες στους επισκέπτες. Εάν θέλαμε να πούμε με λέξεις κλειδιά τι είναι αυτό που συγκροτεί τον λαϊκό πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη, είναι οι λέξεις παγκοσμιοποίηση και σε αντιδιαστολή προς την τοπικότητα, λαϊκός πολιτισμός με την κλασική έννοια, αγροτική κληρονομιά, αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη, ταυτότητα οπωσδήποτε, παραδοσιακές τεχνικές, τεχνολογία, με υλικά όμως του μέλλοντος. Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να κάνουμε πλέον την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την παραδοσιακή τεχνολογία μόνο. Πρέπει να ανακαλύψουμε ή να χρησιμοποιήσουμε εκ νέου υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαν οι παραδοσιακοί άνθρωποι, αλλά με καινούργιες τεχνικές. Σήμερα στην εποχή της ρομποτικής εμείς δεν μπορεί να εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε, όχι ότι δεν πρέπει να τον χρησιμοποιούμε, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει την ανάπτυξη, τον παραδοσιακό, για παράδειγμα, εργαλείο. Μπορεί να μαθαίνουμε μέσα από αυτόν το πώς γίνεται το υφαντό, αλλά πρέπει αυτό να το μετουσιώσουμε σε κάτι καινούργιο, κάτι το οποίο θα δώσει στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να ασχοληθούν, αλλά και να κάνουν, να παράγουν προϊόντα. Η νεωτερικότητα και η μόδα, θα λέγαμε, αυτό που είναι το καινούργιο, οι καλές πρακτικές που μπορούμε να πάρουμε από την παραδοσιακή κληρονομιά και να τις αξιοποιήσουμε, και βέβαια πάντα στο μυαλό μας η κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο ήταν αρχή για την παραδοσιακή ζωή, είναι μια τεράστια κληρονομιά αυτή της κυκλικής οικονομίας, τόσο στη διατροφή, που γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν πήγαινε χαμένο, όσο και στην μεταποίηση, για παράδειγμα στην ένδυση, στο ύφασμα, το οποίο αξιοποιούνταν μέχρι τελευταίας κλωστής. Κάτι το οποίο σήμερα δυστυχώς το βλέπουμε να γίνεται ένας όγκος στις χωματερές και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει η ευαισθησία, ούτε ότι δεν υπάρχουν και παραδείγματα. Αλλά είναι τόσο λίγα και τόσο ασήμαντα για να πει κανείς ότι αυτό θα οδηγήσουν σε μια τοπική ανάπτυξη. Χειροτεχνία λοιπόν και παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας είναι ανάγκη πλέον και παγκόσμια. Μελέτη των δρομένων, των κοινωνικών εθίμων κτλ. Όλων αυτών υπό μια καινούργια οπτική, κάτι το οποίο θα μας ξαναφέρει σε μια τοπική ανάπτυξη, η οποία όμως θα έχει το χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας και θα μπορεί να πάει να δώσει τη δυνατότητα στο παρελθόν να συνομιλήσει με το μέλλον. Γιατί εμείς είμαστε η ενδιάμεση κρίκη. Εμείς θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις συνθήκες
που το παρελθόν θα μπορέσει να γίνει χρήσιμο. Και είναι η πρώτη ίσως στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρωπότητα πάει μπροστά, εγκαταλείπει τα προηγούμενα ή τα μετουσιώνει σε κάτι πιο καινούριο. Είναι η πρώτη φορά που το παρελθόν μπορεί να είναι χρήσιμο για το μέλλον. Θα σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι δεν έκανα μία ανάγνωση ενός κειμένου για να δώσω την ευκαιρία να γίνει κάποια συζήτηση στο τέλος και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί μέσα από την διαδικασία την ερευνητική θα προκύψουν πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο μόνιμα για τις επόμενες μέρες και τις δομές, μια και τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Εγώ πραγματικά σήμερα, μιλώντας υπό το βάρος αυτής της καταστροφής που συμβαίνει στην Ουκρανία, θεωρώ ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι αυτά που έγραψα πριν από ένα μήνα δεν ισχύουν. Πολλά από αυτά δεν ισχύουν. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πολυκινητοποίηση ή μιλάμε για θέματα ενέργειας, πρέπει να ξαναδούμε. Πρέπει να δούμε ξανά από την αρχή ό,τι είχαμε σχεδιάσει, γιατί μας οδηγεί η ίδια η ζωή και δεν είναι πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, αυτό γίνεται συνέχεια, μας οδηγεί σε άλλες αποφάσεις. Ελπίζω ότι δεν θα αναγκαστούμε να αναθεωρήσουμε τα πάντα και να πάμε πάλι από την αρχή, αλλά να πιάσουμε από κάπου το νήμα έστω στο κοντινό παρελθόν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Χαμηλάκη. Είναι δύσκολο αυτό το θέμα. Δεν θέλω να θα τα συζητήσουμε, ειδικά τα τελευταία που αναφέρατε. Όπως θυμήθηκα τον Γκάντι που είχε προτείνει στους Ινδούς να ράβουν το δικό τους ύφασμα ως αντίσταση στο βιομηχανικό ύφασμα των απηγικών κρατών. Εκτός θέματος όμως είμαι. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ βέβαια, γιατί θα μπορούσαμε για την μόδα, ειδικά για το θέμα της ένδυσης, όχι μόδα, να συζητάμε για πολλές ώρες, γιατί έχει προχωρήσει γενικότερα η ανθρωπότητα στο θέμα αυτό. Εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω και το έχουμε κρατήσει λίγο στο επίπεδο του τι ωραία που είναι αυτά τα μοτίβα και πρέπει να τα επαναλάβουμε. Δεν είναι εκεί όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνικές που μετατρέπουν το κουρέλι σε κάτι καινούριο τελείως και πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο, εμείς να ξεκολουθούμε να θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μια ρομαντική στροφή προς το παρελθόν και τι ωραία που μας, και πόσο μας αρέσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε στο χρόνο συζήτησης στη συνέχεια. Να καλωσορίσω τον επόμενο ομιλητή μας, ο κύριος Καραμανές, είναι Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Συλλογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Καλωσορίσατε. Γεια σας, κύριε Ζαμπούλη, αγαπητέ ξενοφόντα. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη σημερινή ημερίδα με αφορμή την παρουσίαση και τη δράση του έργου Μιγκέι. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Παρταράκη. Θα προχωρήσω στο διαμοιρασμό της οθόνης, να δείξω κάποιες εικόνες. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχετε την εικόνα. Βλέπουμε. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, το έργο που μου αναθέσατε έτσι είναι λίγο... μάλλον αδύνατη αποστολή να μιλήσω για τις λαογραφικές σπουδές με την ευρύτερη έννοια και τη μελέτη των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων. Ενδεχομένως θα σας βομβαρδίσω με πολλά πράγματα, με μια έτσι, ιστορική αναφορά. Θα μπορούσε να είναι και αντικείμενο έτσι, συλλογικού τόμου ή συνεδρίου, αλλά θα ξεχάσω τα περισσότερα, θα παραλείψω τα περισσότερα, θα αναφέρω λιγότερα. Ελπίζω να μην κάπως στοιχειωδώς έτσι να καταφέρω να ανταποκριθώ.
Λοιπόν, ξέρουμε ότι η επιστημονική, για κάποιους είναι αυτά βέβαια πολύ γνωστά, για κάποιους άλλους είναι λιγότερο, οπότε θα κινηθώ κάπου στη μέση, αγαπητέ Ξενοφόντα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι η ελληνική λογογραφία, η επιστημονική της διάσταση τουλάχιστον, ξεκινά με τον Νικόλαο Πολίτη, τον θεωρούμενο δικαίως ως πατέρα της επιστημονικής λογογραφίας. Ο Πολίτης, λοιπόν, μέσα από μια δράση πολλών δεκαετιών ως καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, ως ιδρυτής της Ελληνικής Λογογραφικής Εταιρείας και του περιοδικού της λογογραφίας και προς το τέλος της ζωής του 1918 του Λογογραφικού Αρχείου, του σημερινού Κέντρου Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο, ας το πούμε, ίσως υπερεκπροσωπείται σήμερα με την σεβαστή κυρία Καμιλάκη, την προκάτοχό μου διευθύντρια του κέντρου. Ο Πολίτης, λοιπόν, συγκέντρωσε γύρω του έναν σημαντικό αριθμό συλλογέων λογογραφικής ύλης, καταρχάς, οι οποίοι τον βοήθησαν να οργανώσει, να συστηματοποιήσει ένα σώμα λογογραφικής ύλης, καταγραφών δηλαδή. Αυτή ήταν κυρίως εκπαιδευτική, δάσκαλη, ένα σώμα χειρογράφων, το οποίο προορίζονταν σε μια πρώτη φάση για δημοσίευση και μελέτη. Έτσι δημοσίευσε αυτά τα περιόνιμα έργα του για τις παραδόσεις, τις παροιμίες, τα τραγούδια, τις μελέτες του, τις περίφημες, και παραλλήλως στο σεμινάριό του εκπαίδευσε επιστήμονες λογογράφους. Μεγάλη προσωπικότητα, με πολύ μεγάλη κοινωνική δράση και βέβαια ένας επιστήμονας διεθνούς βεληνικούς, πολύ επιδραστικός. Όσον αφορά τώρα αυτό το οποίο ομιλούμε σήμερα, για τις τεχνικές, για τα επαγγέλματα, ο Πολίτης έκανε ένα διάγραμμα που καθόρισε, ας το πούμε, τα πεδία της λογογραφικής ύλης, τι είναι η λογογραφία, δηλαδή τι μελετά η λογογραφία, η επιστημονική λογογραφία, στο οποίο περιέλαβε και τα θέματα για τα οποία γίνεται λόγος σήμερα. Τα θέματα, ας το πούμε, αυτό που σήμερα ονομάζουμε υλικό πολιτισμό. Αυτό το διάγραμμά του περιλαμβάνεται στο περιοδικό Λαογραφία, στον πρώτο τόμο, στο άρθρο Λαογραφία, το ομώνυμο άρθρο. Και δείχνουμε αυτά που μας αφορούν στην οθόνη. Μιλάει για την οικία, τον οίκο, μιλάει για την τροφή, τα ενδύματα και μάλιστα τα θέτει σε μια διάσταση όχι απλώς υλική, αλλά και πολιτισμική. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι τροφές για τον πολίτη είναι τα τακτά εδέσματα κατά την άση μέρας, αλλά τα χριστόψωμα, οι λαμπριάτικες κουλούρες, τα κόκκινα αυγά. Θέτει δηλαδή το θέμα της διατροφής όχι μόνο στην υλική του διάσταση, αλλά και στην συμβολική και στην πολιτισμική. Από αυτή την άποψη ήταν πραγματικά πρωτοπόρος. Αναφέρεται στους βίους, που είναι αυτό που λέμε σήμερα τα επαγγέλματα, δηλαδή στο γεωργικό βίο, στο ποιμενικό βίο, στο στρατιωτικό, το ναυτικό, τον αλλιευτικό, τον κυνηγετικό. Πάντα όμως πιάνει ο Πολίτης και την πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή, όχι απλώς τα τεχνικά, τα τεχνολογικά αυστηρά θέματα, αλλά και τα έθιμα και τις παραδόσεις που τα συνοδεύουν. Από αυτή την άποψη, πραγματικά συναντά πράγματα που υπόθηκαν δεκαετίες αργότερα. Και βέβαια την καλλιτεχνία, την κλιπτική, τη γραφική κλπ. Κλπ. Πιο συστηματική, πιο στοχευμένη μελέτη των θεμάτων που μας αφορούν γίνεται από τους μαθητές του Πολίτη. Ιστορικά πρέπει να αναφέρουμε τον Πέτρο Τοφουρίκη, τον γλωσσολόγο του ιστορικού λεξικού, μαθητή του Πολίτη και βέβαια συνεργάτη του Γεωργίου Χατζηδάκη, του γλωσσολόγου. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε αρχικώς κοντά στο ιστορικό λεξικό, κοντά στο Γεωργίου Χατζηδάκη, από το 1914 περίπου που άρχισε να εργάζεται πιο συστηματικά και υπηρέτησε και ως διευθυντής του Λογογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών. Θυμίζω ότι το Λογογραφικό Αρχείο ιδρύθηκε το 1918, η Ακαδημία Αθηνών το 1926. Ενσωματώθηκαν αυτά τα ιδρύματα και το Λογογραφικό Αρχείο και το Ιστορικό Λεξικό στην Ακαδημία. Και ο Πέτρος Οφουρίκης, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος του Ιστορικού Λεξικού και του Λογογραφικού Αρχείου. Το 1918, όντας γλωσσολόγος, όπως ανέφερα, πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή μελέτη
της ταλασσιουργίας, δηλαδή της επεξεργασίας μαλλιών και της ιστουργίας στην περιοχή των Μεγάρων. Και καταγράφεται αυτό ως η πρώτη συστηματική εθνογραφική μελέτη του χώρου των επαγγελμάτων. Μια εικόνα έτσι, της ιστορίας του Λαογραφικού Αρχείου, 1918 η ίδρυση από τον Πολίτη, εντάχθηκε στην Ακαδημία Αθηνών το 1927 και μετονομάστηκε το 1966. Ο Στίβου Κυριακίδης, ο πρώτος διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου και πρώτος καθηγητής της φιλοσοφικής σχολής της Λαογραφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν αυτός που συστηματοποίησε τη μελέτη του υλικού πολιτισμού από την άποψη ότι διέκρινε τον υλικό πολιτισμό ως ένα αυθύπαρκτο επιστημονικό αντικείμενο. Είναι γνωστό ότι η πρώτη του μεγάλη μελέτη ήταν αναφέροντας τα τραγούδια στα μνημεία του Λόγου του 1922, έκδοση του Λαογραφικού Αρχείου, αλλά ο Κυριακίδης ήταν αυτός που ταξινόμησε τη λαογραφική ύλη σε εκδηλώσεις φυσικές, αυτό που λέμε σήμερα υλικό πολιτισμό, πνευματικές και κοινωνικές. Από την άποψη αυτή έδωσε μια δυναμική στις σπουδές για τον υλικό πολιτισμό, παρότι ο ίδιος δεν ασχολήθηκε, και έδωσε ιδιαίτερη δυναμική προβάλλοντας το έργο ανθρώπων που ήταν ειδικοί ή γίνανε ειδικοί σε αυτό ακριβώς το πεδίο. Ο Κυριακίδης πραγματοποίησε εκτενείς κριτικές και εξέδωσε το περίφημο βιβλίο «Ετολικές οικίσεις» του Δημητρίου Λουκόπουλου το 1925 και στη σειρά εκδόσεων του Λαογραφικού Αρχείου, αλλά παρουσίασε με ιδιαίτερη θερμότητα και την ελληνική λαϊκή τέχνη Σκύρος της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Άνοιξε δηλαδή το πεδίο σε νεότερους ερευνητές με έναν τρόπο ιδιαίτερα θερμό. Αυτό έγινε το έτος 1925. Και εκείνη την εποχή... Ναι, παρακαλώ. Ναι. Okay, είμαστε εντάξει. Έχουμε λοιπόν εκείνη την περίοδο, την περίοδο του Ποσοπολέμου, αν θέλετε, μια κατάσταση, θα έλεγα, συμπυκνωμένου χρόνου. Ξέρετε, στην ιστορία μερικές φορές για δεκαετίες μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα, και μετά και στην ιστορία των επιστημών, και μέσα σε 5 ή 10 χρόνια γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Τέτοιος ήταν ο Ελληνικός Μεσοπόλεμος. Βλέπουμε κάποιες εικόνες από τις επιτόπιες έρευνες στη Ρούμελ, κοντά στο χωριό του, το Θέρμο, του Δημητρίου Λουκόπουλου, κοντά στους Ποιμένες. Ο Λουκόπουλος έγραψε τα πρώτα βιβλία για θέματα διατροφής, ενδυμασιών, υλικού πολιτισμού γενικά, που ήταν και ιδιαίτερα επιδραστικά, γιατί τα διάβαζε πολύ... Συγγνώμη, κύριε Καραμανέ, δεν αλλάζουν οι διαφάνειές σας. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή? Βλέπουμε την πρώτη σελίδα. Μάλλον έχετε μήπως χρησιμοποιείτε δύο οθόνες. Οπα, πολύ κακό αυτό. Την πρώτη σελίδα, για να δω. Λοιπόν, όχι, χρησιμοποιώ μία οθόνη, αλλά δεν ξέρω αν είναι τώρα θέμα... βλέπουμε, τώρα άλλαξε η διαφάνεια και βλέπουμε. Τώρα βλέπετε μήπως τον πολίτη? Μάλιστα. Α, το πάμε έτσι λοιπόν. Ωραία, δεν είδατε τίποτα. Ωραία. Ο Νικόλος Πολίτης, ένα χειρόγραφο λαογραφικής ύλης. Τώρα ελπίζω ότι βλέπουμε... Ναι, μια χαρά. Το διάγραμμα λαογραφικής ύλης του πολίτη όσον αφορά τον υλικό πολιτισμό, τον οίκο, την τροφή, τους βίους και την καλλιτεχνία. Μία εικόνα του Πέτρου Φουρίκη, αυτού του πρωτοπόρου γλωσσολόγου στη μελέτη του υλικού πολιτισμού, ξεχασμένου σήμερα. Πληροφοριακά στοιχεία για το Λαογραφικό Αρχείο της Ακαδημίας, όπου υπηρέτησε, όπως είπαμε, ο Φουρίκης ως διευθυντής στη δεκαετία του 30. Ελπίζω ότι βλέπουμε την εικόνα του Στύλπωνος Κυριακίδη, στον οποίο αναφέρθηκα.
Περνάω απευθείας στην ταξινόμηση του Κυριακίδη, ο άνθρωπος που αυτονόμησε τη μελέτη των επαγγελμάτων και γενικά του υλικού πολιτισμού στη δεκαετία του 30, ο Δημήτριος Λουκόπουλος, ο στενότερος συνεργάτης του Στυλιπονός Κυριακίδη, αλλά και συνεργάτης της Μέλπος και του Οκτάβιου Μερλιέ. Εικόνες από τις επιτόπιες έρευνες αυτού του πρωτοπόρου εθνογράφου, την δεκαετία του, τέλος δεκαετίας του 20 και αρχές δεκαετίας του 30, στη Ρούμελη. Και ξαναπιάνω τον ιερμό της αρχικής συζήτησης. Οι εικόνες της Αγγελικής Χατζημιχάλη, η οποία ήταν αυτή που δημοσιεύοντας αρχικώς και με την υποστήριξη του Κυριακίδη και άλλων λαογράφων την ελληνική λαϊκή τέχνη, ειδικότερα τη Σκύρο, το 1925, έτσι, ανοίγει αυτό το πεδίο των σπουδών των λαογραφικών. Χατζημιχάλη, έτσι, νεότερη, λίγο μεγαλύτερη, στο σπίτι της στην Πλάκα, με Σκυριανούς. Χατζημιχάλη τα έκανε σχεδόν όλα όσα για τα οποία συζητάμε σήμερα, αυτά που έθεσε και η κυρία Καμιλάκη προηγουμένως, δηλαδή έκανε την έρευνα, έκανε την κοινωνική δικτύωση της εποχής, όπως έκανε και ο πολίτης, και πέρασε στο στάδιο της προσπάθειας να ενσωματώσει τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τις παραδοσιακές τέχνες, στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, ιδρύοντας ειδική σχολή, στις οποίες βλέπουμε κάποιες εικόνες, και παράλληλα τον πρόγονο του μετέπειτα ΕΟΜΕΧ. Μέσα στο Μεσοπόλεμο ξεκινά και η προσπάθεια του επόμενου Διευθυντή του Λογογραφικού Αρχείου, του Γεωργίου Μέγα, μαθητή και αυτού του πολίτη, ο οποίος συστηματοποιεί τις επιτόπιες έρευνες με την πρωτοπόρα, με την ομάδα του τότε, την Μαρία Λιουδάκη, τον Δημήτρη Λουκάτου και πολλούς άλλους. Και καταλήγει ο Μέγας, χάρη σε αυτές τις επιτόπιες έρευνες και στο σημαντικό σώμα λαογραφικής ύλης που συγκρότησε, στην παραγωγή του περίφημου ερωτηματολογίου των ζητημάτων της ελληνικής λαογραφίας, όπου είναι ένα ολόκληρο βιβλίο που περιγράφει τη λαογραφική ύλη, θέτει τα ερωτήματα, είναι ένα ερωτηματολόγιο, αν θέλετε, το οποίο καθοδηγεί τους συλλέκτες λαογραφικής ύλης, αλλά καθοδηγεί και τον τρόπο, δίνει και τον τρόπο που γίνεται η ταξινόμηση του λαογραφικού υλικού στο λαογραφικό αρχείο. Μετά τον πόλεμο, οι λαογραφικές αποστολές συστηματοποιούνται και επιμένω σε αυτό γιατί η επιτόπια έρευνα, η δικτύωση, η κοινωνική, αν θέλετε, η επαφή με τον λαό της λαογραφίας είναι απαραίτητη για τη συγκρότηση του σώματος λαογραφικής ύλης. Δεν γίνεται αλλιώς, μόνο με επιτόπια έρευνα και μάλιστα συστηματική. Πολλοί και άλλοι κάναν, αλλά η πιο συστηματική ήταν αυτή του λαογραφικού αρχείου. Δεν το κάνω έτσι, θέλω να ελπίζω, από την ιδιαίτερη σύνδεση που έχω με το αρχείο ως διευθυντής και υπηρετώντας επί 20 χρόνια. Κάποιες εικόνες από αυτές τις επιτόπιες έρευνες, τις πολύ συστηματικές της δεκαετίας του 50 και του 60, οι οποίες συνεχίζονται. Και ενδεικτικά δείχνω μια εικόνα, έτσι, κάνοντας και μια αναφορά σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία, από την επιτόπια έρευνά μας με την ζωή τη Μάργαρη στην Κρυμαία, υπό Ουκρανική διοίκηση το 2013. Και έχω βέβαια καλύψει τα πρόσωπα των συνομιλητών μας, οι οποίοι κατάγονται από τη Μαριούπολη, και ιδιαίως το γνωστό χωριό Σαρτανά, το οποίο ξέρουμε τι υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, και από το Πανεπιστήμιο του Χάρκοβο και του Κιέβου. Αυτή η συστηματοποίηση στο πλαίσιο του λαογραφικού αρχείου εντείνεται ιδιαίτερως την εποχή του Γεωργίου Σπυριδάκη, ο οποίος ήταν διευθυντής από το 1957 στο 1969. Ο Σπυριδάκης φτιάχνει ένα πολύ εύχριστο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει τα ζητήματα των επαγγελματικών βίων και του υλικού πολιτισμού, ακολουθώντας, αν θέλετε, την επιστημονική παράδοση του Κυριακίδη. Αυτό ήταν πολύ καλό γιατί ήταν ιδιαίτερα εύχριστο και βοήθησε πάρα πολύ στον ακόμα μεγαλύτερο εμπλουτισμό του σώματος των καταγραφών. Θα αναφερθώ στη συνέχεια πολύ σύντομα στην προσπάθεια του λαογραφικού, για τη συγκρότηση του λαογραφικού Άτλαντα. Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, ένα ευρωπαϊκό project που έτρεξε κατά τη δεκαετία του 60 και τη δεκαετία του 70, αφορούσε τους τύπους, τις τυπολογίες
των αρώτρων και του ζυγού, σιδερένιων και ξύλινων αρώτρων, και δημοσιεύτηκε το 1975. Αργότερα έγινε και βέβαια και σε ψηφιακή μορφή από το 2008, με διεύθυνση της επιστημονική ευθύνη της Κέτης Καμιλάκη και δική μου επιμέλεια. Βέβαια, το επεκτείναμε αρκετά τότε και περιλαμβάνει και τις εορτές και τα δρόμενα και άλλα πράγματα. Μετά τη Χούντα, μετά το 1974, μετά αυτή την ιστορική τομή, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και ιδέως στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν η χώρα εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πάλι εποχή που τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, έτσι, επιταχύνονται. Για την μελέτη των επαγγελμάτων έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εκδίδεται από την Ακαδημία Αθηνών ειδικό ερωτηματολόγιο για τον ελληνικό πολιτισμό, από την κυρία Καμιλάκη και τον κύριο Ήμελο, όπου αυτό το έτσι, ένα μεγάλο βιβλίο που πραγματικά καταλογογραφεί τα φαινόμενα του υλικού πολιτισμού πολύ αναλυτικά, την κατοικία, την ενδυμασία, τις τροφές, την ποιμενική ζωή, τη γεωργία, την αλεία και τη πολυγκαλία, το κυνήγι, τη μελισσοκομεία, τις τεχνικές, τα επαγγέλματα και τη λαϊκή βιοτεχνία, ένας πραγματικά πολύ ογκώδης και λεπτομερής κατάλογος. Και μια εικόνα από εκείνες τις επιτόπιες έρευνες, η κυρία Κέτη εδώ στο Τρίκερ της Μαγνησίας το 1979. Παραλλήλως, έρχομαι πάλι στο ζήτημα του χρόνου που είναι πολύ πυκνός, ιδρύονται σημαντικά ιδρύματα. Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα το 1974 από την Ιωάννα Παπαντονίου, με ερευνητικό και πολιτιστικό προσανατολισμό, μουσιολογικό δηλαδή, πρώτος διευθυντής ο Αείμνηστος Στέλιος Παπαδόπουλος. Να θυμίσω την περίφημη έκθεση για τα παραδοσιακά εργαλεία και το που αναλυτικά μπορούμε να βρούμε πληροφορίες στο περιοδικό Εθνογραφικά, στον τόμο 6 συγκεκριμένα. Και βέβαια θα υπάρξει ειδική παρουσίαση την ίδρυση του Πολιτιστικού Τεχνολογικού Ιδρύματος της ΕΔΒΑ, που δραστηριοποιείται από το 1986 με στόχο τη μελέτη και ανάδειξη της ελληνικής τεχνολογίας, του σημερινού Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, ένα περίφημο ίδρυμα με δίκτυο θεματικών μουσείων, με ιστορικό αρχείο, με βιβλιοθήκη, με ερευνητικό έργο, εκδόσεις κλπ. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο κ. Ρίγκα στη συνέχεια. Είναι ένας χρόνος, θα λέγαμε, πάλι συμπυκνωμένος, κατά τη γνώμη μου. Κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, καθίσταται διαθέσιμο στους ερευνητές ο απαραίτητος θησαυρός όρων, ορολογία, οντολογίες για τη μελέτη ποικίλων όψεων της τεχνολογίας, του υλικού πολιτισμού, ως πολιτισμικού φαινομένου. Και είναι σημαντική στη φάση αυτή όλα αυτά που απασχολούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σήμερα και την κυρία Αγγελάκη, φαντάζομαι, θα μιλήσει διεξοδικά για αυτά. Και σε αυτή τη φάση είναι σημαντική και η ενσωμάτωση κατακτήσεων της γαλλικής τεχνολογίας, ειδικότερα της σχολής του Αντρέ Λερουά Γκουράν. Και Γάλλοι συνεργάτες συνεργάζονται με τον Αείμνηστο Παπαδόπουλο και ειδικοί ερευνητές, αναφέρουμε τους παλιότερους, τον Αλέκο το Φλωράκη, συμβάλλουν στη μεταφορά, ας το πούμε, ορολογίας στην ελληνική πραγματικότητα. Μαζί βέβαια με την ταυτόχρονη ολοκλήρωση από την Ακαδημαϊκή Ελληνική Λογογραφία, το Κέντρο Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέσω του κυρίως του ερωτηματολογίου που ανέφερα, των πηγών, ας το πούμε, του σώματος των λαογραφικών καταγραφών για τον υλικό πολιτισμό. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί από εκεί και πέρα δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, να γράψουμε σε βάση τους μεταγενέστερους, ας το πούμε, ερευνητές, όποιες και αν είναι οι αφετηρίες μας. Όμως δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, ουσιαστικά δεν θα προσθέσω κάτι, απλώς να επισημάνω κλείνοντας ότι πλέον για την τεχνολογία ως μια επιστήμη κοινωνική, και αυτό συμπεριλαμβάνει και τη λαογραφία, τις λαογραφικές σπουδές ευρύτερα, αλλά και την εθνολογία και την ανθρωπολογία, αυτό που λέμε φυσικό περιβάλλον, ξέρουμε σήμερα δεν υπάρχει από μόνο του, ενδιαφέρεται κυρίως αυτή η προσέγγιση για τα στοιχεία εκείνα που τα μέλη μιας κοινωνίας γνωρίζουν για τη φύση, το φυσικό περιβάλλον, τη φύση που τους περιβάλλει, χάρη στις γνώσεις και τις τεχνικές που διαθέτουν. Δηλαδή, επεμβαίνουμε στη φύση με βάση αυτά που ξέρουμε. Αν δεν ξέρουμε κάτι,
δεν μπορούμε να επέμβουμε και μερικές φορές είναι και καλύτερα. Οι τεχνικές λοιπόν δραστηριότητες αποτελούν ένα μέρος των σχέσεων μεταξύ των κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Και βέβαια υπάρχουν και μέθοδοι για να προσεγγίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Το Μιγκέι έχει αναπτύξει τέτοια εργαλεία, όπως έχει αναπτύξει και επί δεκαετίες η εθνολογία και η λαογραφία. Κάνουμε συνήθως μια ταυτοποίηση των τεχνικών, μια αναγνώριση των τεχνικών πράξεων. Όταν λέμε τεχνική πράξη, είναι ένα γεγονός που μπορεί να παρατηρηθεί κάποιος, δηλαδή που κάνει κάτι. Και τις οργανώνουμε αυτές σε στάδια και φάσεις, κατά τη διαδοχή των οποίων το προϊόν της προηγούμενης φάσης χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την επόμενη. Διακλαδώνονται όλα αυτά και τα μελετούμε τα προϊόντα κλπ. Ένα μόνο έτσι δείγμα, μια εικονίτσα από το. Μια δική μου έρευνα, δηλαδή, που δεν διαφέρει από τις πολλές έρευνες, θα έλεγα, εκλεκτών συναδέλφων από την περιοχή των Γρεβενών. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό δείγμα τεχνολογικής αλυσίδας. Παίρνουμε έτσι, το γάλα, που με μια δράση, πήξη και το χτύπημα. Παίρνουμε ένα πρώτο τυρί, το μπάτζο. Επεξεργαζόμαστε το τυρόγαλο και παίρνουμε βούτυρο και τυρόγαλο και μετά το θερμαίνουμε και παίρνουμε μυτζήθρα και τυρόγαλο. Μελετώντας αυτές τις τεχνολογικές αλυσίδες, με τις ορολογίες που μας έχει πληροδοτήσει η λαογραφία, η παλαιότερη επισημαίνω, αλλά μελετώντας και τις δράσεις, την ύλη και τις δράσεις, σύμφωνα με τις παραδόσεις της κυρίως της γαλλικής σχολής, μπορούμε να προσεγγίσουμε τα φαινόμενα, τα τεχνολογικά, και από τεχνικής απόψεως, αλλά και κυρίως από μια άποψη πολιτισμική. Κάτι αντίστοιχο. Βλέπουμε ότι οι αλυσίδες αυτές οι τεχνικές, τα επαγγέλματα, δεν είναι ποτέ μόνο σήμαντα. Δεν καταλήγουν ποτέ σε ένα πράγμα. Υπάρχουν στρατηγικές και οι άνθρωποι, οι παραδοσιακοί άνθρωποι, επιλέγουν κάθε φορά τι είναι πιο έτσι, συμφέρον. Κατά έναν τρόπο βέβαια κοινωνικό. Υπάρχουν και ειδικές εκδόσεις για όλα αυτά τα θέματα. Επειδή όμως ο χρόνος έχει τελειώσει, θα πω κλείνοντας ότι στους δύσκολους καιρούς μας η μελέτη αυτών των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού και η όποια συνακόλουθη προβολή τους σε ένα ευρύτερο κενό, πέρα από τους ολιγάριθμους ειδικούς επιστήμονες, συμβάλλει θετικά καταρχάς στην λεγόμενη διάσωσή τους. Όπως ακριβώς τα είπε η κυρία Καμιλάκη, δεν εννοώ διάσωση την διατήρησή του σε μια μορφή ενδεχομένως αναχρονιστική, ενδεχομένως νοσταλγική. Η πραγματικότητα δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται για την νοσταλγία των παλαιότερων του, για τις ευγενείς αναπολύσεις, παρότι είναι καλή ενασχόληση. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν οάσεις πολιτιστικής ανάπτυξης στην άνυδρη εποχή μας, αλλά συχνά και μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Να σταματήσω όμως εδώ, γιατί αισθάνομαι ότι ήδη κάνω κατάχρηση του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ απόλυση. Βλέπω πολλά πράγματα που κοινά που θα έχουμε την ευκαιρία μετά να τα συζητήσουμε στον τρόπο που προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε και να καταγράψουμε ψηφιακά κάποια πράγματα. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Φωτοπούλου. Είναι προϊστάμενη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και είναι επίσης στο advisory board του Μιγκέι του έργου. Μας είχε επισκεφτεί παλιότερα στοιχείο και έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Πραγματικά πολύ χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας μετά από 3 χρόνια. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία αυτή η στοιχείο και τότε μπορούσαμε και να έχουμε διαζώσεις, συναντήσεις, κάτι που μας έχει λείψει πολύ, γιατί μιλάμε για πράγματα τα οποία απαιτούν ενσώματη επαφή. Ωστόσο, σήμερα θα προσπαθήσουμε να τα περιγράψουμε και από μακριά όντες όλοι, ούσες όλες, αλλά και με ένα πιο αφηρημένο ίσως τρόπο. Εγώ έχω τώρα μια δουλειά που είναι λίγο άχαρη, γιατί οι προηγούμενοι 2 ομιλητές άνοιξαν το πεδίο πάρα πολύ. Εγώ θα το μαζέψω. Θα το μαζέψω σε κάτι πολύ, πώς να το πω, ίσως και βαρετό, στο πεδίο της διαχείρισης. Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ λίγο
ένα τέτοιο βοήθημα, μια παρουσίαση του PowerPoint. Και να πούμε λίγα πράγματα για το τι κάνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με αυτά, τι εργαλεία χρησιμοποιούμε και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε και στην ανάδειξη της αξίας των τεχνικών και των ανθρώπων, της δουλειάς των ανθρώπων και των ίδιων των ανθρώπων γύρω από αυτές. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια από το 2012 και πολύ πιο εντατικά από το 2013 που συγκροτήθηκε και η πρώτη Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την ΑΕΛ, πολιτιστική κληρονομιά, μέλη της οποίας είναι και η κυρία Καμιλάκη και ο κύριος Καραμανές και συνάδελφοι από το ΠΙΟΠ και από άλλους φορείς ακαδημαϊκούς και φορείς διαχείρισης της ΑΕΛΙΣ κληρονομιάς του λαϊκού πολιτισμού. Λοιπόν, αυτή η σύμβαση πάρα πολύ σύντομα υιοθετήθηκε από την UNESCO το 2003, η χώρα μας την κύρωσε το 2006. Συστηματικά δουλεύουμε με αυτή από το 2010-11, κάπου εκεί. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμβαση, γιατί συμπυκνώνει ένα δεκαετίες διαλόγου και επιστημονικής συζήτησης για το νόημα και το χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα. Φέρνει δύο καινούργια πράγματα, κατά βάση, θα δούμε και μερικά άλλα στην πορεία. Το ένα είναι η έμφαση στις διαδικασίες παραγωγής νοήματος και όχι αποκλειστικά στα ίδια τα προϊόντα, όπως ξέρουμε από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την αρχαιολογία κλπ. Αυτό που ενδιαφέρει δηλαδή είναι το γιατί οι άνθρωποι κάνουν κάτι, παράγουν αυτό το προϊόν, έχουν αυτή την καλλιεργητική πρακτική ή χορεύουν αυτό το χορό, έχουν αυτή την παράδοση. Γιατί, τι νόημα έχει για αυτούς. Κυρίως εδώ είναι η επικέντρωση και όχι στο τελειωμένο προϊόν. Στο χορό, στο τραγούδι, στο προϊόν της μαρμαρίνας, ό,τι είναι αυτό. Όμως αυτό θα ήταν λίγο αν δεν συνοδευόταν. Είναι μια μεγάλη επιστημονική εξέλιξη, αλλά για την εφαρμοσμένη, για την πολιτική, δεν θα ήταν αρκετό αν δεν συνοδευόταν από νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση και στην προστασία της κληρονομιάς εν γέννη και ειδικότερα αυτού που λέμε άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Είναι ένας χώρος που έχει μπει πια αρκετά καλά και στη συζήτηση στην Ελλάδα, όμως θεωρώ ότι αξίζει κανείς να τον γιώνει, γιατί ακούμε άειλη και φανταζόμαστε πολλά πράγματα, εν γέννη τον πνευματικό πολιτισμό κλπ. Δεν είναι αυτό. Και μόνο μια ματιά στα πεδία στα οποία σύμφωνα με τη σύμβαση και τον ελληνικό νόμο εκδηλώνεται η άειλη πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή στις προφορικές παραδόσεις, στις επιτελεστικές τέχνες, χορό, τραγούδι, σε κοινωνικές πρακτικές και εορταστικές εκδηλώσεις, σε γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν και στην τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία, καταλαβαίνει πολύ καλά ότι μιλάμε για αυτό που ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα ως λαϊκό πολιτισμό. Δεν έχει νόημα να ανοίξουμε εδώ μια συζήτηση γιατί αυτός ο όρος μας προκαλεί τόσα προβλήματα. Να περάσουμε λίγο το πώς το προσδιορίζει η ίδια η σύμβαση την άλλη πολιτιστική κληρονομιά και λέει καθαρά ότι ως άειλη πολιτιστική... Λάθος. Λοιπόν, ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά εννοούμε τις πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, τεχνικές, αλλά και τα εργαλεία, τα αντικείμενα, τα χειροτεχνήματα και τους πολιτιστικούς χώρους που συνδέονται με αυτές, με αυτές τις πρακτικές, αναπαραστάσεις κλπ. Και τι είναι το κρίσιμο εδώ, είναι ότι αυτές οι πρακτικές συγκροτούν πυρήνες ταυτοτήτων για τις κοινότητες των ανθρώπων που τις ασκούν. Δηλαδή η πρώτη έμφαση είναι όχι μόνο οι πρακτικές, όχι μόνο τα αντικείμενα, τα παράγωγα, όχι μόνο οι χώροι, είναι οι άνθρωποι και η αίσθηση ταυτότητας που αποκτούν ασκώντας αυτές τις πρακτικές κλπ. Και συνεχίζει το δεύτερο, το πολύ γνωστό σε όσους ασχολούνται με τη γεωγραφία, εθνολογία, ανθρωπολογία, όλες τις συναφείς επιστήμες, ότι αυτή η άειλη πολιτιστική κληρονομιά μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, παρέχει μια αίσθηση ταυτότητας και συνέχειας, δηλαδή αναδημιουργείται διαρκώς, δεν είναι κάτι στατικό, αναδημιουργείται από τους ίδιους ανθρώπους σε συνάρτηση με το περιβάλλον τους,
την αλληλεπίδρασή τους με τη φύση και την ιστορία τους και καταλήγει κλείνοντας το μάτι στο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην πρόθεση του σεβασμού της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Γιατί όλα αυτά για τα οποία μιλάμε είναι προϊόντα της ανθρώπινης δημιουργικότητας, υπάρχουν γιατί απάντησαν καλά σε προηγούμενα ερωτήματα των ανθρώπων για το πώς θα οργανώσουν τις σχέσεις τους μεταξύ τους ή με τους φυσικούς πόρους στη φύση και συνεχίζουν και υπάρχουν όσο δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις, δηλαδή αναδημιουργούνται, προωθούν τη δημιουργικότητα, μας δίνουν καινούρια πράγματα, κρατώντας παλιούς και πολύ σημαντικούς πυρήνες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η άγγελη πολιτιστική κληρονομιά είναι μια πολύ περιεκτική έννοια. Δεν αφορά μόνο τις πρακτικές αφηρημένα, αφορά τα προϊόντα τους και τους χώρους στους οποίους εκτελούνται αυτές οι πρακτικές, τις κοινότητες των ανθρώπων και κυρίως δεν αφορά το παρελθόν. Δεν είναι μία ματιά από το παρόν προς τα πίσω. Το βέλος του χρόνου εδώ έχει τη ροπή που ξέρουμε. Είναι προς το μέλλον. Αφορά το μέλλον των κοινοτήτων που επιτελούν αυτές τις πρακτικές, γιατί το κάνουν, τι νόημα έχει για αυτούς και πώς μπορούν να οργανώσουν την επιβίωσή τους στο μέλλον. Με αυτή τη ματιά έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή παραδείγματος με την έννοια του κουν, όπως την ξέρουμε από την ιστορία των επιστημών. Συνιστά μια μεγάλη στροφή στις δημόσιες πολιτικές του πολιτισμού. Και αυτή η στροφή συνίσταται πατάει σε δύο άξονες. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε συμμετοχική προσέγγιση. Δηλαδή, εδώ το νόημα δεν είναι να κάνει η διοίκηση, οι ερευνητές, όσοι κάτι καλό για τη διαφύλαξη αυτών των πρακτικών. Το νόημα είναι να ενδυναμωθούν οι ίδιες οι κοινότητες που ασκούν αυτές τις πρακτικές, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να τις μεταλαμπαδεύουν, να τις μεταβιβάζουν στις επόμενες γενιές και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Άρα το κέντρο μοιραία μετατοπίζεται από τη διοίκηση ή από τους ειδικούς στους ίδιους ανθρώπους. Και αυτό έχει συνέπειες. Είναι πολύ ορατές στο τι θα πει μια δημόσια πολιτική για ένα στοιχείο της άλλης πολιτικής κληρονομιάς. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να είναι όπως την ξέρουμε εμείς τουλάχιστον στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αρχίζει στο Υπουργείο, τελειώνει στο Υπουργείο. Έχουμε την ευθύνη αυτού του αρχαιολογικού χώρου, αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, τα μέσα, τα αυτά, τα κάνουμε. Και κάπου εδώ είναι ένα κλειστό κύκλωμα. Όταν μιλάς για μια τεχνογνωσία η οποία παράγει και προϊόντα που μπαίνουν στην αγορά, εδώ πρέπει να συνδυάσεις πολλές δημόσιες πολιτικές. Πρέπει να απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, π.χ. ο πυλός για την αγκιοπλαστική. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κατάσταση. Πριν από 1-2 χρόνια, ο πυλός που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες αγκιοπλάστες ερχόταν από την Ιταλία, κατά κύριο λόγο. Το οποίο είναι, άμα το δεις, πολύ περίεργο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μπορείς να φτιάξεις πυλό στην Ελλάδα. Ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Σε τι φορολογικά καθεστώτα υφίστανται τα προϊόντα τα οποία υπάγονται προϊόντα τα οποία παράγουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα βοηθάνε ή αντίθετα η φορολογία είναι σαν να τους λέει. Κοίτα, μην το κάνεις, βρες κάτι άλλο να κάνεις, γιατί εδώ θα σε τσακίσω άμα συνεχίσεις να κάνεις αυτά τα πράγματα. Ασφαλιστικά περιβάλλοντα. Αν έχεις ανθρώπους, μια κεντίστρα, ας πούμε, η οποία φτιάχνει και 2 κεντήματα το μήνα, ενώ δουλεύει σε ένα άλλο μαγαζί, πολίτρια, δεν ξέρω, οπουδήποτε. Μπορεί να εμπορευτεί αυτά τα κεντήματα, που είναι προϊόντα μιας τεχνογνωσίας παλιάς, παραδοσιακής. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Τι σημαίνει για την ασφάλισή της, τι σημαίνει η φορολογία της. Άρα απαιτείται μια διατομεακή προσέγγιση. Είναι μια άσκηση πολύ δύσκολη για την ελληνική διοίκηση, γιατί δεν έχει μάθει να συνομιλεί όχι με τον πολίτη καλά, αλλά και μεταξύ της καθόλου, σας το βεβαιώνω αυτό το πράγμα. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, αλλά πρέπει να το κάνουμε αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να διατηρηθούν αυτές οι τεχνογνωσίες και να εξελιχθούν, να μας δείξουν τη δύναμή τους, την αξία τους αυτό που έχουν για το σήμερα. Το βασικό τρόπος με τον οποίο στο Υπουργείο προσεγγίζουμε αυτό, το βασικό εργαλείο είναι το Εθνικό Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ή και τοπικά ευρετήρια. Θα θέλαμε πολύ να τα βλέπουμε να δημιουργούνται. Το Εθνικό Ευρετήριο την ευθύνη της συγκρότησής του την έχει το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά τοπικά ευρετήρια ή θεματικά ευρετήρια μπορεί να έχει οποιοδήποτε φορέας ο οποίος κρατάει τους όρους και τις διαδικασίες για την καλή εφαρμογή της σύμβασης. Αυτά λοιπόν τα ευρετήρια
δεν είναι μια καταγραφή από κάποιον τρίτο, τα στοιχεία τα οποία, δεν περιγράφουν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται από κάποιον τρίτο. Πάντα η φιλοδοξία και η απέτηση, και λίγο-λίγο εμπεδώνεται, είναι να γράφονται από τους ίδιους τους ανθρώπους που ασκούν αυτά τα στοιχεία της κληρονομιάς. Γιατί αυτοί μπορούν να δώσουν καλύτερα το νόημα που έχει για αυτούς, όχι μόνο το πώς και τι κάνουν, πότε το κάνουν, αλλά τι σημαίνει για αυτούς, και κυρίως να διαμορφώσουν και την προοπτική, δηλαδή να κάνουν αυτό που, που λέμε έτσι κάπως βαρύγδουπα σχέδια διαφύλαξης. Τι χρειάζεται ώστε αυτή η τέχνη που ασκούν, αυτή η μουσική παράδοση την οποία υπηρετούν, τι χρειάζεται για να υπάρξει στο μέλλον. Αυτό είναι τα δύο αυτά σημεία, το νόημα και η διαφύλαξη στο μέλλον, το νόημα, το κοινωνικό νόημα για τους δρόντες, τους μετόχους του στοιχείου, και η διαφύλαξη του στοιχείου για το μέλλον, τα πιο βασικά πράγματα που έχουν τα δελτία των ευρετηρίων και αυτά που θέλουμε να παίρνουμε με πιο καλή αποτύπωση από τους μετέχοντες. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα βέβαια ότι μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, οι μέτοχοι ενός στοιχείου της κληρονομιάς αρχίζουν να βλέπουν και με άλλο μάτι την ίδια την παράδοσή τους. Δηλαδή, πολλές φορές συνειδητοποιούν κάτι το οποίο το κάνανε, ότι είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν το είχαν ως τέτοιο στο μυαλό τους. Μια αγροδιατροφική παράδοση δεν είναι σίγουρο ότι από τους ανθρώπους που την ασκούν είναι καθαρό ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομβικό στοιχείο του πολιτισμού τους. Άρα, επανεκτιμούν τις γνώσεις τους. Και μιλάμε για τις παραδόσεις τους, τα στοιχεία του πολιτισμού μεταφέρουν, και μιλάμε για στοιχεία του πολιτισμού πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε γενικότητες και δεν μιλάμε γενικά για την αξία με αφηρημένο τρόπο. Μιλάμε για πρακτικές που συνδέονται με συγκεκριμένους τόπους και συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Αυτοί μιλούν, αυτοί περιγράφουν, αυτοί δίνουν τις προοπτικές για το μέλλον. Σε σχέση με το θέμα της σημερινής ημερίδας, έκατσα λίγο και είδα 2-3 πράγματα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν για να καταλάβουμε αυτή η όλη διαδικασία του Εθνικού Ευρετηρίου, πώς μπορεί και συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και στην κοινωνική συνοχή, βασικά πράγματα που μας απασχολούν. Παρότι αποφεύγουμε και καλά κάνουμε να κατηγοριοποιούμε τα στοιχεία που εγγράφονται σε κατηγορίες, όμως μπορούμε να το κάνουμε με μια ματιά από τα έξω. Ήδη μέχρι το 2022 είναι περίπου 30 αγροδιατροφικές γνώσεις και πρακτικές που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η πλειονότητά τους όλες αφορούν συγκεκριμένες εκφράσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών ή παραδόσεων κατανάλωσης, παρασκευής και κατανάλωσης τροφίμων, πλην 2 της μεσογειακής δίαιτας, της πρώτης εγγραφής που είχαμε και της πρώτης εγγραφής στους διεθνείς καταλόγους, που είναι ένα στοιχείο καπέλο, ας πούμε, και ένα τελευταίο που βάζουμε τώρα, που είναι οι καλλιέργειες των σπόρων και που έχει έτσι ένα πιο ευρύ χαρακτήρα. Επίσης, σε αυτή τη διάρκεια έχουν εγγραφεί περίπου 50 τεχνογνωσίες, πρακτικές, παραδοσιακές, στο Εθνικό Ευρετήριο. Εδώ στις διαφάνειες βλέπετε κάποιες από αυτές, όχι όλες. Φυσικά αυτές δύο κατηγορίες πάνε πακέτο, δηλαδή κάποια πράγματα είναι και στις δύο. Τεχνικές παρασκευής κάποιων τυριών, όπως το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Καραμανές, προφανώς πάνε και στα δύο, γιατί είναι μια γνώση, αλλά είναι μια αγροτροφική παράδοση, είναι μια γνώση των ιδιωτήτων του γάλακτος π.χ., όμως είναι και μια γνώση που απαιτεί χρήση εργαλείων και δημιουργία εργαλείων, και όλα αυτά πάνε μαζί. Ως πιο χαρακτηριστικά πράγματα, έτσι στοιχεία που θα ήθελα να μιλήσω για ένα από αυτά κυρίως, για να καταλάβουμε τη ματιά που φέρνουμε σε όλες τις εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού με τη χρήση των εργαλείων της Σύμβασης για την Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Ως πιο χαρακτηριστικά θεωρώ την εγγραφή των Ιερών Δασών της Ηπείρου, της Κόνιτσας και του Ζαγορίου, γιατί εκεί πλέον εντοπίζεται πια αυτή η γνώση και η πρακτική έχει
χαθεί στην υπόλοιπη Ήπειρο και προφανώς και σε άλλα μέρη της Ελλάδας όπου υπήρχε. Είναι μια εγγραφή που έγινε το 2015 και αφορά τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τα δάση που περιβάλλουν τους οικισμούς τους και τα εκκλησάκια που οριοθετούν αυτούς τους οικισμούς κατά την παραδοσιακή σύλληψη του χώρου στις αγροτικές κοινότητες. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αξιοποιούνται και μια σειρά αντιλήψεις και ταμπού θα έλεγε κανείς, ώστε να προστατευθούν δάση γύρω από τους οικισμούς, τα οποία εάν χαθούν θα αφήσουν έκθετους τους οικισμούς σε φαινόμενα κατολιστήσεων, πλημμυρών κλπ. Φυσικά εμείς το βλέπουμε τώρα έτσι. Αυτό δεν διαμορφώθηκε στο μυαλό των ανθρώπων. Ωραία, μου χρειάζεται το δάσος, τι θα κάνω για να το προστατέψω, θα βάλω ένα ταμπού, θα βάλω ένα θρησκευτικό, μια θρησκευτική αγόρευση. Ήταν κάτι που προήλθε από μακρόχρονη παρατήρηση και από ένα τρόπο να βιώνουν τη σχέση τους με το περιβάλλον, που σε εμάς τώρα περιγράφεται με αυτούς τους ξερούς όρους. Αλλά για αυτούς τους ανθρώπους που το πρωτοθεσμοθέτησαν και αυτούς που το τηρούν, έχει μια πολύ βαθιά σχέση με τον ίδιο τον πυρήνα της ύπαρξής τους, με την εμπειρία τους. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει και διατηρείται σήμερα. Και κυρίως θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για την ξερολιθιά. Η ξερολιθιά είναι μια τεχνική πολύ σημαντική για τον αγροτικό χώρο και σιγά σιγά και για τον αστικό χώρο και για την οδοποιία κλπ. Εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο το 2015 και είχε μια πολύ ωραία πορεία, θα τη δούμε στη συνέχεια. Τόσο η εγγραφή όσο και όλη η ματιά στην ξερολιθιά μας φέρνει σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι απαιτεί μια ευρύτατη διεπιστημονική προσέγγιση, μια προσέγγιση η οποία συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία. Για να κάνουμε και την εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο και την εγγραφή στους Διεθνείς Καταλόγους της Σύμβασης, δούλεψαν άνθρωποι ή πήραμε στοιχεία από μια πλειάδα επιστημονικών πειθαρχιών και ειδικοτήτων. Εδώ βλέπετε μόνο μερικές. Και η ματιά όλων αυτών ήταν απαραίτητη για να μπορέσουμε να περιγράψουμε και να κατανοήσουμε κυρίως αυτή την κοινωνική πρακτική, αυτόν τον τρόπο οικοδόμησης. Αυτό που μας ενδιέφερε είναι ότι κάθε έργο, είτε κατασκευής νέας ξερολιθιάς, είτε επισκευής μιας παλιότερης, δημιουργεί μια κοινότητα ανθρώπων, τους μαστόρους, τους ανθρώπους που σαν κοιτοχτήμα, αυτούς που θέλουν να μάθουν, γιατί για κάποιο λόγο έχουν ενδιαφερθεί, αστικοί πληθυσμοί που θέλουν να έρθουν σε επαφή με αυτόν τον τρόπο οικοδόμησης και τη σχέση τους με την οργάνωση του χώρου στην Ήπεθρο. Και διαμορφώνεται κάθε φορά μια συλλογική ταυτότητα, μια κοινότητα ανθρώπων που το κάνουν. Μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια πρακτική η οποία αφορούσε κυρίως τις αγροτικές κοινότητες και μεταδιδόταν με τον κλασικό τρόπο του μαθαίνω κάνοντας. Ακολουθάω το μάστορα, τον που ξέρει, και σιγά σιγά του κλέβω, όπως λέγανε, τα μυστικά, δηλαδή βλέπω τι κάνει και το κάνω κι εγώ ή το εξελίσω. Πέρασε ένα διάστημα αρκετής υποτίμησης. Νέα οικοδομικά υλικά, ή μάλλον η ευρύτερη χρήση, η κυριαρχία του τσιμέντου κλπ. Έφεραν στην πάντα αυτόν τον τρόπο της οικοδόμησης. Από τη δεκαετία του 90 και μετά βλέπουμε ότι τραβάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον, προσελκύει πάρα πολύ το ενδιαφέρον, επανεκτιμάται η αξία της. Επιστήμονες μελετάνε το αναβαθμιδωμένο τοπίο, τη σημασία του για την καλλιέργεια. Άνθρωποι από τις πόλεις θέλουν να δούνε πώς γίνεται αυτό, τους αρέσει αυτό το είδος το χτίσιμο και θέλουν να το κάνουν γιατί είναι ένα χτίσιμο που απαιτεί στην αρχή τουλάχιστον λίγη γνώση, λίγη δεξιότητα, στην πορεία αποκτάς περισσότερη και φυσικά αξιοποιείται σε προγράμματα αγροτουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού κλπ. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η αναβάθμιση στα μάτια της επιστημονικής κοινότητας και όλο περισσότερο και των ανθρώπων των μη ειδικών σε αυτό, σε σχέση στην αξία της ξερολιθιάς για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιεί υλικά που βρίσκει εκεί, άρα δεν μεταφέρει, δεν δημιουργεί καινούργια πράγματα, δεν έχει αποτύπωμα
άνθρακα καθόλου. Είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιεί μόνο την ανθρώπινη δύναμη, δεν έχει μηχανή, δεν έχει καύση ορυκτών καυσίμων και κυρίως αυτό το οποίο δίνει στα κτίσματα τα οποία ορθώνονται με αυτή την τεχνική είναι μια πολύ καλή προσαρμογή στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αν μιλάμε για σπίτια, ξελόντες που λένε στο χωριό μου, καλυβάκια καλλιεργητών για να στεγάσουν τα εργαλεία τους και τους ίδιους σε περιόδους συγκομιδής της σποράς, οι ξερολιθικοί τείχοι έχουν πολύ καλή ισοθερμική συμπεριφορά. Επίσης, ξερολιθικοί τείχοι ορθώνονται για να προστατεύσουν καλλιέργειες από τις βίαιες εναλλαγές της θερμοκρασίας, της υγρασίας και είναι πολύ αποτελεσματικοί. Αυτά τα στοιχεία του ξερολιθικού κτισίματος το κάνουν πολύτιμο για τις σημερινές μας ανάγκες, για την απαλλαγή, τη σταδιακή απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα και την συμβολή του στην μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στον πλανήτη. Το πολύ καλό με την ξερολιθιά, το οποίο μας έχει πραγματικά ενθουσιάσει, είναι ότι όχι μόνο ξερολιθικές κατασκευές εκτείνονται σε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε όλο τον πλανήτη, εκτείνονται και στο βάθος της ιστορίας. Βλέπουμε στην Ελλάδα τα κυκλόπια τείχη της Τύρινθας. Είναι μια ξερολιθική κατασκευή. Δεν ξέρουμε πώς το κάνανε. Έχουμε χάσει αυτή την τέχνη, γιατί είναι μια πολύ διαφορετική τέχνη το να μπορείς να ορθώσεις αυτούς τους όγκους του λίθου. Όμως είναι αυτή, η ίδια σύλληψη είναι. Πέτρα πάνω στην πέτρα, τεχνικά βαλμένη, χωρίς συνδετικό κονίαμα. Διαμορφώνει εκπληκτικά τοπία όπως τους βόλτους της Εγκλουβής στη Λευκάδα, όπου όλα τα σπίτια των καλλιεργητών της περίφημης φακής της Εγκλουβής είναι χτισμένα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που λέγαμε, η επανεκτίμησή της σήμερα αγγίζει μια σειρά δραστηριοτήτων και της υπαίθρου, και του αστικού τοπίου όμως. Επανεκτιμάται και θεωρείται ένα στοιχείο που έχει μεγάλη σημασία και για την αισθητική των πόλεων, των κήπων κλπ. Και εδώ είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ και προσπαθούμε στο Υπουργείο να το δώσουμε τουλάχιστον σε σχέση με την οδοποιία. Δηλαδή κάποια κομμάτια από τις αντιρρίδες, τις αναβαθμίδες για τη στήριξη των πρανών των δρόμων θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να είναι μέσα στους κανονισμούς της οδοποιίας, να είναι χτισμένα με ξερολιθιά, για να μπορέσουν να απασχοληθούν τεχνίτες όπως ο Απόστολος Νάκος που βλέπουμε εδώ και πολλοί άλλοι που υπάρχουν στην Ελλάδα, να συνεχίσουν να μεταδίδουν αυτή την πολύτιμη γνώση. Αυτόν τον άνθρωπο, αν τον ακούσετε να μιλάει για την τέχνη του, εντάξει, είναι ποίημα αυτό το οποίο λέει και είναι όχι απλά η έκφραση τόσο εντυπωσιακή και καλή, όσο ο τρόπος που σου εξηγεί το πώς κάνει τι, το πόσο ζωντανή είναι η πέτρα για αυτόν, πώς την πιάνει, πώς τη βάζει κλπ. Αυτή η γνώση είναι πολύτιμη, δεν θέλουμε να χαθεί και για να μπορέσει να μην χαθεί πρέπει να μπει και στα δημόσια έργα, να αναδειχθεί και σε αυτή την πλευρά και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στο Υπουργείο. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε να εισακουστεί. Τώρα, αυτή η σπουδαία τέχνη, η πιο ταπεινή οικοδομική τέχνη, αλλά πολύ σπουδαία, δεν προσελκύει το ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Αυτά ήταν μέχρι τώρα περίπου οι ροές που είχαμε από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ξερολιθιά στην Ελλάδα. Το 2018 είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία τα προηγούμενα δύο χρόνια με επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της Σύμβασης από τις χώρες που βλέπετε εδώ. Υποβλήθηκε ένας μεγάλος φάκελος, πολύ δύσκολος να φτιαχτεί, αλλά το καταφέραμε από εμάς και την Κύπρο. Και εγγράφει το 2018 στο Διεθνή Κατάλογο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Στη 13η συνεδρίαση σύσκεψη της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Σύμβασης. Σήμερα είμαστε σε μια διαδικασία για την διεύρυνση αυτού του φακέλου και έχουμε συνεργασία με 4 προς το παρόν χώρες. Είναι η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τώρα το χάνω, δεν θυμάμαι. Είναι τουλάχιστον 4 με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να διευρυνθεί και πιστεύουμε ότι θα διευρυνθεί και από άλλους στο μέλλον. Αυτές οι εγγραφές τις οποίες κάνουμε στο Εθνικό Ευρετήριο και είδαμε ότι κατά τα 2/3 αφορούν στοιχεία της κληρονομιάς που ενδιαφέρουν πάρα πολύ το πρόγραμμα του Μιν Γκέι, κάποιες από αυτές, πολύ λίγες μοιραία,
εγγράφονται και στους διεθνείς καταλόγους της Σύμβασης για την Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Στο αντιπροσωπευτικό κατάλογο η Ελλάδα έχει εγγράψει τα στοιχεία που βλέπετε εδώ μέχρι το 19 και νομίζω ότι με την εξαίρεση του Ρεμπέτικου και των Μωμοερίων η εικόνα της Ελλάδας σε αυτή τη σύμβαση έχει να κάνει κυρίως με τεχνογνωσίες. Ήταν κάτι που το αρχίσαμε το 2013 σε μια πολύ μαύρη περίοδο της χώρας. Θυμάστε το διασυρμό πρακτικά που υφιστάμεθα για την κατάσταση στην οποία υπήρχε και ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραγωγική ιστορία σε αυτόν τον τόπο η οποία αποδεικνύει ότι οι Έλληνες δεν είναι αυτό που λέτε ότι είμαστε. Το 20 κάναμε μια εγγραφή το Πολυφωνικό Καραβάνι σε ένα πολύ ενδιαφέροντα κατάλογο των καλών πρακτικών, αλλά έτσι συνοπτικά να πω ότι αυτός ο κατάλογος είναι κυρίως για ένα σχέδιο διαφύλαξης ή ένα πρόγραμμα διαφύλαξης ενός στοιχείου της κληρονομιάς, το οποίο κρίνεται πολύ καλό και κυρίως μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για την ανάλογη αντιμετώπιση στοιχείων της κληρονομιάς από άλλες χώρες. Εμείς διαλέξαμε το Πολυφωνικό Καραβάνι, εναγράφει το 2020 και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, μια προσπάθεια νέων ανθρώπων από την Ήπειρο, αρχικά με καταγωγή από την Ήπειρο, τώρα έχει διευρυνθεί από πολλά μέλη και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, που στην πραγματικότητα έδωσε νέα πνοή σε αυτή την τόσο σημαντική παράδοση της ηπειρώτικης πολυφωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι η προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού έχει σαν επίκεντρο τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου και τη διαμόρφωση πολιτικών για τη διαφύλαξη των στοιχείων της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς του λαϊκού πολιτισμού και με πολύ ενδιαφέρον ιδίως αυτών που σχετίζονται με τέχνες και τεχνογνωσίες. Και αυτή η προσπάθεια γιατί το κάνουμε. Γιατί πιστεύουμε πολύ βαθιά ότι ο πολιτισμός διαμορφώνει τις ερμηνείες που δίνουμε στις εμπειρίες μας. Τις σημερινές, αυτές που μας κατακλείζουν, αυτές που φοβόμαστε, τις εξελίξεις που φοβόμαστε. Και άρα αυτή η ερμηνεία, τα μέσα με τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε το τι συμβαίνει και που έρχονται από τις πολιτισμικές μας παραδόσεις, καθορίζει και την πορεία που χαράζουμε για να τα επεξέλθουμε στις προκλήσεις και στις αλλαγές. Αν δεν έχουμε μέσα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές, είμαστε έρμεα σε μια μεγάλη αλλαγή. Άρα είναι πολύ κρίσιμο να μπορούμε να κοιτάμε πίσω για να παίρνουμε αυτά τα οποία έκαναν τις κοινωνίες μας να αντέχουν, να είναι ανθεκτικές στον χρόνο, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Είναι ο πόλεμος, είναι η κλιματική αλλαγή και αυτός ο πόλεμος, αν μπορεί κανείς να τον πει, αφορά το μοντέλο της ενέργειας. Είναι... Αν ο 21ος αιώνας ήταν ο αιώνας της κυριαρχίας των ορυκτών καυσίμων, ο 22ος οφείλει να είναι κάτι άλλο. Οφείλει να είναι ο αιώνας της καθαρής και ασφαλούς ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο οι δυνάμεις που συγκρούονται σε αυτόν τον πόλεμο, σε ποιες πλευρές στέκονται. Και έχει να κάνει πολύ με τη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Δεν συζητάω καθόλου για τα συγκεκριμένα πράγματα στην Ουκρανία, αλλά βλέπω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ, συνδέεται με το τι είδους ενέργεια θέλεις για το μέλλον και η άλλη πολιτιστική κληρονομιά, η σοφία που εμπερικλεί, είναι ένας σπουδαίος ανανεώσιμος πόρος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Θα τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Θα περάσουμε στον κύριο Ρίγκα, γιατί θα σας πάρει λίγο η ώρα, όπου είναι προϊστάμενος στην Υπηρεσία Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε όλοι μαζί στη συζήτηση στη συνέχεια. Καλημέρα και από μένα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σε αυτή την ημερίδα. Είμαστε μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μιγκέι από το 2018, το Δεκέμβριο, θυμάμαι καλά,
έχουμε ξεκινήσει. Αυτό το πρόγραμμα μετά από όλες τις δυσκολίες που ζήσαμε φτάνει στο τέλος του. Και είναι όλα τα εργαλεία που έχουν παραχθεί, όλη η διαδρομή που έχουμε κάνει και η οποία μας έχει γεμίσει και γνώση αλλά και εμπειρίες, είναι μια πραγματικά εξαιρετική περίπτωση, όχι μόνο για τα αποτελέσματα που έχει αφήσει, αλλά και για τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει στο μέλλον για να μπορούμε να συνεχίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτά σίγουρα θα τα ακούσουμε και από τους συναδέλφους, τον Ξενοφόντα και τον Νίκο στο τέλος, όταν θα μιλήσω για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Όλα όσα ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές ήταν εξαιρετικά και κάλυψαν ένα τεράστιο πεδίο. Εγώ θα πω σε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα, εφαρμοσμένα δηλαδή, σε ό,τι κάνει το ΠΙΟΠ στα εκπαιδευτικά προγράμματα και με αναφορά κυρίως στις παραδοσιακές τέχνες, στις τεχνικές. Ο κύριος Καραμανής ήδη παρουσίασε λίγο το πολιτιστικό ίδρυμα. Θα πω κάποια πολύ γρήγορα πράγματα. Είμαστε ένα κοινοφελές ίδρυμα κυριοσκοπικού χαρακτήρα. Βασικό μας στόχος είναι η διάσωση και ανάπτυξη πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία και στη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον. Η καταστατική στόχη πολύ συγκεκριμένη είναι καταγραφή και ανάπτυξη πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ταυτότητας, διάσωση παραδοσιακής βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας και η σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον και την αηφόρο ανάπτυξη, συνδέοντας εδώ και όσα είπε η κυρία Φωτοπούλου στο τέλος σχετικά με το μέλλον που θέλουμε, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να βάλουμε την αηφορία, μια λέξη κλειδί για τη σύγχρονη κοινωνία και τη βιωσιμότητα στη ζωή μας. Έχουμε εντάξει λοιπόν όλες τις ενέργειές μας μέσα στους 17 στόχους της ανάπτυξης του ΟΗΕ, την Ατζέντα 2030. Έχουμε επιλέξει 4 στόχους, όπως πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε με τον καλύτερο τρόπο. Είναι η ποιοτική εκπαίδευση, η αξιοπρεπής εργασία και η οικονομική ανάπτυξη με τις ευκαιρίες που παρέχουμε στις τοπικές κοινωνίες για οικονομική ανάπτυξη, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και δράση για το κλίμα. Όλα αυτά λοιπόν υλοποιούνται μέσα από τα εξής. Μέσα από ένα δίκτυο θεματικών μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, που είναι και η ναυαρχίδα των μέσων υλοποίησης των καταστατικών στόχων του ΠΙΟΠ, 9 μουσεία στην ελληνική περιφέρεια, το Ιστορικό Αρχείο και τις εκδόσεις, βιβλιοθήκη, ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, πολιτικές εκδηλώσεις και επιστημονικές εκδηλώσεις. Οι θεματικοί άξονες είναι αυτοί: η παροχική ιστορία, πολιτιστική επιχειρηματικότητα, ηλική και άλλη πολιτιστική κληρονομιά, πολιτισμός και περιβάλλον και τοπική ιστορία και τα ιστορικά κέντρα. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθούμε να τα περάσουμε μέσα από το πρίσμα της άτυπης εκπαίδευσης. Δηλαδή, μια εκπαίδευση η οποία θα αναδείξει τους άξονες χρησιμοποιώντας πάρα πολλά μέσα εκτός του σχολικού προγράμματος, αλλά συνδεόμενοι με αυτό. Ο στόχος λοιπόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΠΙΟΠ είναι, όπως είπαμε, να αναδείξει τους άξονες στους οποίους δραστηριοποιείται το Ίδρυμα και να πλαισιώσει τις θεματικές αλλά και τις συλλογές των μουσείων του δικτύου και των περιοδικών εκθέσεων που παρουσιάζονται στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. Κυρίως δηλαδή καταλήγουμε στη διαβίου μάθηση. Σε ποιες ομάδες κοινού απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε στις σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων, στα παιδιά και τις οικογένειες, σε ενήλικες και ανήκοντες στην τρίτη ηλικία, σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως ΑΜΕΑ, πρώην χρήστες, έγκλειστοι, πρόσφυγες και άλλοι. Και πολύ σημαντικό, αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και δωρεάν για όλους. Η λογική που ακολουθούμε είναι ότι πλέον στον 21ο αιώνα, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι πολιτιστικοί οργανισμοί αλλά και το μουσείο δεν είναι και κυρίως δεν πρέπει να είναι χώριο που οι επισκέπτες περιδιαβαίνουν μια έκθεση και έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα. Πρέπει να είναι ζωντανοί χώροι, πρέπει να είναι χώροι οι οποίοι είναι σε άμεση επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες φιλοξενούνται τα μουσεία, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτές και οι οποίοι συνδιαμορφώνουν τους στόχους τους μέσα από αυτή την επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες. Απαντάνε δηλαδή στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τι λοιπόν πρέπει να είναι, αρχίζοντας με τις σχολικές επισκέψεις, πώς πρέπει να είναι μια σχολική επίσκεψη σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μουσείο? Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δικαιολογείται από το πρόγραμμα σπουδών. Θα πρέπει να έχει κάποια σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών.
να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια απλή παρατήρηση και να παρέχει ποικίλες δραστηριότητες για τα παιδιά. Και αυτό το οποίο εμείς, οι συνεργάτες μας και όσοι υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να κατανοούν είναι τα ίδια τα παιδιά, τη ψυχοσύνθεσή τους, τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και τις ικανότητές τους. Να απευθύνονται δηλαδή σε όλους τους τύπους της νοημοσύνης όπως εκφράστηκαν το 1993 από τον Gardner, στη λεκτική, τη μουσική, τη χωραντιληπτική, τη κινεστητική, τη λογικομαθηματική ακόμα νοημοσύνη. Και ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα αυτής της μάθησης, τυπικής και άτυπης? Είναι η γνώση και η κατανόηση, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, οι νοοτροπίες και οι αξίες, να προσθέσουμε ψυχαγωγία, η ευχαρίστηση, δηλαδή η έμπνευση και η δημιουργικότητα, και η δράση, η συμπεριφορά και η πρόοδος. Να καλλιεργούν δηλαδή όλες αυτές τις αξίες. Τι κάνουμε λοιπόν στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΠΙΟΠ? Όπως είπαμε, με σύμμαχο τη συμμετοχική μάθηση, προσπαθούμε να βρούμε και νέες ομάδες κοινού, όχι μόνο τις κλασικές, να βάζουμε δύσκολα στοιχήματα και να τολμάμε καινοτόμες δράσεις, να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε πολλές ομάδες κοινού, δύσκολες ομάδες κοινού, εισαγωγικά πάντα, θα το δούμε και αργότερα, και με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώνουμε τα μουσεία ως καθημερινούς χώρους για όλους. Διαζώσεις και δυστυχώς, ευτυχώς, τον τελευταίο καιρό και διαδικτυακά. Να δούμε λοιπόν πώς παρουσιάζουμε την παραγωγική ιστορία με βιωματικό τρόπο, με διάφορα παραδείγματα. Στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη, μια μέρα σε ένα ελληνιστικό ιολοτριβείο, όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν, μαθαίνουν να λειτουργούν ένα ακριβές αντίγραφο ελληνιστικού ιολοτριβείου για να βγάλουν το δικό τους λάδι. Αυτό είναι μια εξαιρετική αφορμή να έρθουν σε επαφή, και αυτό θα το δούμε και συνέχεια γιατί είναι ένας βασικός άξονας, να έρθουν σε επαφή με την ίδια την τεχνική, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε μια πολύ παλαιότερη εποχή, και να δουν πραγματικά πώς είναι να έχεις την αίσθηση να λειτουργείς ένα μηχάνημα, ποιος είναι ο φυσικός σκόπος που απαιτείται, η κούραση, η αίσθηση που έχεις, η χαρά για το αποτέλεσμα του να φτιάξεις το δικό σου λάδι. Στο Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί, τα παιδιά μαθαίνουν να υφαίνουν. Μαθαίνουν να φτιάχνουν την κλωστή από το μετάξι, δηλαδή. Μαθαίνουν να, ακόμα και τη χημική διαδικασία η οποία απαιτείται όλες αυτές τις, για την παραγωγή της κλωστής, και μαθαίνουν, βλέπουν τις παραδόσεις, βλέπουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους, και μέσα από μια ευχάριστη διαδικασία μαθαίνουν ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή ξεκινώντας από την πρώτη ύλη, πώς να πας σε ένα μεταξωτό ύφασμα. Στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Γιάννενα, σε συνεργασία με αργυροτέχνες και το ΚΕΠΑΔΗ, προσπαθούν, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτή την πρώτη ύλη και προσπαθούν να δημιουργήσουν δικά τους κοψοτεχνήματα, δικά τους κοσμήματα. Μία τεχνική που είναι πολύ δύσκολη, πολύ συγκεκριμένη, απαιτεί μεγάλη πειθαρχία, και είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, κυρίως από την πόλη των Ιωαννίνων, η οποία είναι και ένα από τα βασικά κέντρα αργυροτεχνίας, να έρθουν σε επαφή με αυτή την ντόπια τεχνική και αναγνώσουν την αξία της. Ένα αποτέλεσμα του προγράμματος Μιγκέι, το οποίο μας φιλοξενεί σήμερα και το οποίο είναι πολύ μεγάλη χαρά, το έχουμε εγκαταστήσει στο Μουσείο Μαστίχα Στοιχείο, είναι κάποιες εκπαιδευτικές εφαρμογές οι οποίες σε βάζουν στην ουσία στη θέση του μαστιχοπαραγωγού. Τι κάναμε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Καταγράψαμε τις κινήσεις ενός μαστιχοπαραγωγού όταν βρισκόταν στο χωράφι κάτω από το σχήνο, και όλες τις εργασίες που χρειάζονταν να κάνει στη διάρκεια του χρόνου για την καλλιέργεια, τις συμπυκνώσαμε μέσα σε 1-2 ώρες δηλαδή για την επίσκεψη, και αποτυπώσαμε λοιπόν τις κινήσεις του, και έχουμε εγκαταστήσει μια εφαρμογή η οποία σε προτρέπει να κάνεις ακριβώς τις κινήσεις. Να γονατίσεις, να καθαρίσεις το χώμα, να στρώσεις το ασπρόχωμα, να κεντήσεις το σχήνο, να το ξύσεις. Σε βάζει λοιπόν στη θέση του μαστιχοπαραγωγού και σε βάζει στη θέση ενός ανθρώπου που νιώθει αυτή την καταπώνηση. Γιατί είναι, πολλές φορές μιλάμε και για τις τεχνικές, λίγο και αυτή είναι και η λογική που θέλουμε να καλλιεργήσουμε στο ΠΙΟΠ, ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική
θύση αυτής της τεχνικής. Τι καταπώνηση υφίσταται ο άνθρωπος, την κούραση, το να βρίσκεται στη θέση του, πώς νιώθει. Όλοι θέλουμε τα συναισθήματα και αυτή η εντύπωση που έχουμε να τα περάσουμε μέσα από αυτήν την εφαρμογή που έχουμε εγκαταστήσει στο Μουσείο Μαστίχας. Πάμε λοιπόν και σε κάτι το οποίο είναι ένα αποτέλεσμα ενός σχηματοδοτούμενου προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο υλοποιήθηκε πριν από 6 χρόνια. Το λέγεται Παυσανίας 2.0. Το πρόγραμμα αυτό έχει την εξής πρωτοτυπία. Χρησιμοποιεί την ύλη, τη σχολική ύλη, και βάζει τα παιδιά δημιουργεί συγκεκριμένα σενάρια και βάζει τα παιδιά στην θέση ηρώων και δίνοντάς τους συγκεκριμένες εργασίες, δίνοντάς τους συγκεκριμένους στόχους, και προσπαθεί, με επιτυχία θέλουμε να πιστεύουμε, να βάλει μέσα στην επίσκεψη πάρα πολλά γνωστικά πεδία. Εκτός από πολιτιστική κοινωνία, την άλλη κοινωνία, τον υλικό πολιτισμό, μιλάμε για το περιβάλλον, μιλάμε για τις φυσικές επιστήμες, και όλο αυτό προσπαθούμε να το προσφέρουμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι εγωιτευτικός, και κυρίως όμως να συζητάμε για πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στο μουσείο. Να φέρουμε τα παιδιά να προσπαθούν να ενσωματώσουν όλη αυτή τη γνώση, μιλώντας για συγκεκριμένα εκθέματα και βλέποντας πώς αυτά έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένες τεχνικές. Με αφορμή λοιπόν τα βιβλία, το οποίο έχει ένα πλούσιο εκδοτικό πρόγραμμα και το οποίο αναφέρεται και αξιοποιεί τις παραδοσιακές τέχνες, τις τεχνικές οι οποίες αναδεικνύονται και στα μουσεία του ΠΙΟ. Και λοιπόν με αφορμή, με βοήθεια αυτές τις εκδόσεις, προσπαθούμε να δημοσιεύσουμε εκδοτικά προγράμματα τα οποία να φέρουν τα παιδιά να απολαύσουν αυτές τις δημιουργίες. Στο συγκεκριμένο έχουμε μέσα από το παραμύθι της Ελιάς στο Δάκρυ, αλλά και το παραμύθι από τη Σάμο. Έχουμε φτιάξει ένα θεατρικό και φέρνουν τα παιδιά σε επικοινωνία με αυτές τις παραδόσεις. Εκπαίδευση και ψυχαγωγία με αφορμή διεθνείς εορτασμούς. Αξιοποιώντας λοιπόν διεθνείς ημέρες, μέρα μουσείων, νύχτα μουσείων, μέρα περιβάλλοντος, ημέρα νερού, προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τα μουσεία, να δημιουργήσουμε ευχάριστες ευκαιρίες για να περιηγηθούν όχι μόνο στα μουσεία αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Βλέπουμε εδώ το πρόγραμμα Υιοθετούντες μια κρίνη. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην Τίνο και τα παιδιά της, στην πόλη βγήκαν στην πόλη τους, στην χώρα της Τίνου, αναζητώντας κρίνες. Καταγράψαν τις κρίνες και έγραψαν και ιστορίες γύρω από αυτές τις, από αυτά τα τοπόσημα. Και στη συνέχεια στο μουσείο ήρθαν σε επαφή με την ίδια την τεχνική της μονοτεχνίας, προσπαθώντας τα ίδια να σκαλίσουν πάνω στο μάρμαρο εικόνες, αλλά μετά επισκέφθηκαν και το ταλατομείο που είδαν πώς έρχεται αυτή η πρώτη ύλη. Δηλαδή πήγαμε αντίστροφα από το τέλος, από το αποτέλεσμα, το οποίο είναι η κρίνη, προς τα πίσω στην πρώτη ύλη, το μάρμαρο. Συνδέοντας γενιές. Μία άλλη προσπάθεια που γίνεται στο ΠΙΟΠ είναι να φέρουμε τα παιδιά κυρίως σε επαφή με τις προηγούμενες γενιές και σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι οι ίδιοι φορείς των παραδόσεων και των τεχνικών για τις οποίες μιλάμε. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε μια συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων, που ονομάστηκε Αναμνήσεις από τη Λίμνη, στο Μουσείο Περιβάλλοντος Κεφαλίας. Ενώ εδώ στο Μουσείο Μετάξι στο Σουφλί, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή, γνώρισαν και συζήτησαν με εργάτριες του μεταξύ στο Σουφλί. Τώρα, αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή, με το δύσκολο κοινό. Αν υπάρχει δύσκολο κοινό ή όχι. Δύσκολο κοινό υπάρχει μόνο σε ό,τι μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας ως μια προδιαμορφωμένη αντίληψη για το τι είναι δύσκολο ή όχι. Το ίδιο το κοινό δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι ένα κοινό το οποίο διψάει για επαφή με το πολιτιστικό χώρο, με το μουσείο, και ένα κοινό το οποίο έρχεται πολύ πρόθυμο να ενταχθεί και να παρακολουθήσει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιήσαμε στο Μουσείο Περιβάλλοντος Κεφαλίας πάλι, εφήβων ιστορίες, για τους μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΚΙΑΤ. Και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Πνευματοκυρωμοποίησης Τσαλαπάντα στο Βόλο, με τρόφιμους από το Κέντρο Κράτησης Νέων στο Βόλο.
Υπάρχουν και άλλα κοινά με τα οποία τα οποία έρχονται στο ΠΙΟ και με τα οποία δουλεύουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, όπως πρόσφυγες, προσφυγόπουλα, τα οποία έρχονται στο ΠΙΟ και παίρνουν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα, και πρώην χρήστες, κοινά τέλος πάντων, τα οποία θέλουμε να προσεγγίσουμε και, όπως είπα ξανά, έρχονται με πάρα, πάρα πολύ θέληση να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα, ο συνδυασμός των παιδαγωγικών εργαλείων, προφανώς, η λογική είναι να πάμε σε κάτι το οποίο να είναι πιο προωθημένο, να προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως κάναμε και στην αρχή στο Μουσείο Μαστίχας Χίου και σε όλα τα μουσεία τα οποία μπορούν να απολαύσουν τέτοια αποτελέσματα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο οποίο συμμετέχει το ΠΙΟ. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο δεν είναι ένα αποτέλεσμα ευρωπαϊκού προγράμματος αλλά δικό μας εγχείρημα, είναι τα 7 κλειδιά, τα οποία φιλοξενήθηκαν στο Ίδρυμα Ευγενίδη στην Αθήνα και στο Νόηση στη Θεσσαλονίκη, όπου συνδυάζοντας πολλές τεχνολογίες με τάμπλετ, και με το ίδιο το υλικό, όπως είναι το μετάξι, ο πυλός, το χώμα, προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά σε μια περιπέτεια να ανακαλύψουν λέξεις κλειδιά, τις οποίες μετά όλες μαζί θα συνθέσουν σε μια πολύ μεγάλη οθόνη και θα τους αποκαλύψουν ένα γρίφο. Αυτός ο γρίφος είναι ο τρόπος για να σώσεις τη λίμνη στην Παλία. Αυτό ήταν ίσως η πρώτη προσπάθεια η οποία υλοποιήθηκε από το ΠΙΟ και έχουμε από τότε αρκετές συνεργασίες προσπαθώντας να βάλουμε τέτοια εργαλεία ψηφιακά μέσα στο μουσείο. Η λογική δεν είναι, και εδώ προσπαθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν είναι να υποκαταστήσουμε, να αντικαταστήσουμε τη φυσική επίσκεψη στο μουσείο με ψηφιακά εργαλεία. Κάθε άλλο. Προσπαθούμε να εντάξουμε αυτά τα εργαλεία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή μέσα στην επίσκεψη του μουσείου, ενισχύοντας την εμπειρία του επισκέπτη και σε καμία περίπτωση αντικαταστώντας την επαφή με το φυσικό έκθεμα. Άλλος ένας τρόπος μάλλον είναι η διαβίου μάθηση. Και η διαβίου μάθηση είναι πολύ σημαντικός άξονας των δραστηριοτήτων του ΠΙΟΠ, και την οποία προσπαθούμε να υπηρετήσουμε με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις. Μια πολύ σημαντικό επίτευγμα τώρα, νομίζω οργανώνεται, αυτό το καλοκαίρι θα υλοποιηθεί το τρίτο, είναι το Συμπόσιο Γλυπτικής. Στην ουσία πρόκειται για ένα, όπως θα το λέγαμε, residency, όπου μαθητές από την Σχολή Μονοτεχνίας στον Πύργο της Τίνου έρχονται στο μουσείο, το οποίο μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό εργαστήριο για τις 2-3 μέρες του Συμπόσιου, και με διακεκριμένους μαρμοτεχνίτες και γλύπτες, φτιάχνουν έργα στα οποία συμμετέχουν και έχουν και την τύχη, το προνόμιο να λάβουν τις οδηγίες από αυτό το μικρό, τη μικρή μαθητεία 2-3 ημερών κοντά σε καταξιωμένους καλλιτέχνες. Η διαβίου μας υπηρετείται και με κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να φανταστεί κανείς ότι θα γίνεται σε ένα μουσείο, με τη μουσική, την ορχήστρα φύλων του Μουσείου Μαρμοτεχνίας στην Τίνο, τη χοραδία στο Ιμί, οι οποίες στελεχώνονται από εθελοντές, από ανθρώπους που έχουν αυτή την όρεξη και από στελέχη του μουσείου, από υπαλλήλους του μουσείου, και οι οποίοι ανακαλύπτουν μουσικά μονοπάτια και τραγούδια και παραδόσεις περιοχής. Δυστυχώς πλέον βγαίνουμε, αλλά περάσαμε από αυτό το πολύ δυσάρεστο, περίοδο της πανδημίας. Δεν σταματήσαμε, σταμάτησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα με φυσική παρουσία, δυστυχώς. Ωστόσο, προσπαθήσαμε να βρούμε άλλους τρόπους με τους οποίους να απευθυνθούμε όχι μόνο στο σχολικό, αλλά και σε ευρύτερο κοινό. Και διαμορφώσαμε κάποια βίντεο, ψηφιακό υλικό, το οποίο έχει αναρτηθεί στο YouTube και το οποίο απευθύνεται σε αρκετά ευρύτερο κοινό. Ευτυχώς πλέον έχουν αρχίσει οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σιγά σιγά στα σχολεία, βέβαια τηρώντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία ελπίζουμε και αυτά με τη σειρά τους να μας χαιρετήσουν για να μπορέσουμε και εμείς να έρθουμε ξανά σε μεγαλύτερη επαφή με τα παιδιά, να πυκνώσουν πάλι οι επισκέψεις και να μπούμε σε μια
εισαγωγικά, ας το πούμε, κανονικότητα. Ένα βασικό λοιπόν είναι ότι από την αρχή μέχρι το τέλος θέλουμε να μετράμε και να αποτυπώνουμε σε λόγια, σε εικόνες, αλλά και με ειδικούς δείκτες απόδοση το αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Βέβαια, τίποτα δεν μετράει περισσότερο από την ίδια την επίσκεψη των μαθητών, των παιδιών στο μουσείο, παιδιά τα οποία έχουμε τη χαρά να βλέπουμε από τις μικρές τάξεις του δημοτικού μέχρι τις μεγάλες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, και παιδιά τα οποία πλέον αποδεικνύουν με αυτές τις επισκέψεις και με αυτό το δέσιμο με τα μουσεία, αποδεικνύουν αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, να κάνουμε τα μουσεία δηλαδή ανοιχτούς χώρους, ζωντανά πολιτιστικά κύτταρα αλλά και εκπαιδευτικά κύτταρα των τοπικών κοινωνιών, και να είναι μουσεία χωρίς τείχους. Μουσεία δηλαδή τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους και σε όλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα με τις πολλές πληροφορίες και είμαι διαθέσιμος για οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε ή οποιαδήποτε συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, Χρήστο. Εγώ να προσθέσω στην ομιλία ότι κάνατε και διαδικτυακά σεμινάρια με κάποιες τέχνες όπως τις βιβλιοδεσίες και τα λοιπά στο κορονοϊό. Κάτι τα παρακολούθησα και δίνουν και μια ενδιαφέρον για κάποιον που δεν βρίσκεται εκεί κιόλας. Αν θα ήθελα, μας έχει πάρει λίγο χρόνος, αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση στους ομιλητές, εντάλλως μπορούμε να μεταφέρουμε, να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση στο τέλος της ημερίδας όπως προβλέπεται, αλλά ωστόσο επειδή κάποιος μπορεί να έχει χρονικούς περιορισμούς, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι στους ομιλητές, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Ναι, η κυρία Βούλγαρη. Καλημέρα. Νιώθω πολύ τυχερή που μπόρεσα να το παρακολουθήσω σήμερα αυτό. Να χαιρετήσω ιδιαίτερα την κυρία Καμιλάκη, που ξέρει πόση μεγάλη αδυναμία της έχω και που τόσο πολλά μας έχει προσφέρει. Και τον κύριο Ρίγκα, γιατί ξέρω τη δουλειά του ΠΙΟΠ σαν εξωτερικό συνεργάτης με συνεργασίες εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστώ γι' αυτό. Σας παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον. Είμαι παραμυθού, είμαι αφηγήτρια παραμυθιών και έτσι θέλω να κάνω μια μικρή υπογράμμιση που τολμώ τα τελευταία χρόνια να την κάνω για το πώς, εφόσον συζητούμε για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, το παραμύθι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο σημείο. Ανήκω στους πρωτοπόρους, είμαι από τους ανθρώπους που πρόλαβα να ζήσω γιαγιάδες και παππούδες, έχω ζήσει δηλαδή σε παραδοσιακή κοινωνία και αυτή τη στιγμή θα ήθελα την προσοχή των ειδικών που παρακολουθούν, γιατί το παραμύθι μετασχηματίζεται με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να το προλάβουμε και λόγω της ψηφιακής εποχής. Υπάρχουν άνθρωποι που μιμούνται αφηγητές, που μιμούνται άλλους αφηγητές και υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα στο πώς πλέον δεν αφηγούμαστε παραμύθια, αλλά παραμύθια που έρχονται από πολλά μέρη του κόσμου, πολλές φορές ξένα προς την ταυτότητα που τόσες πολλές φορές ακούστηκε σήμερα στις ομιλίες. Αυτή τη μικρή υπογράμμιση και αγωνία ήθελα να καταθέσω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα ήθελε κανείς να μιλήσει, να προσθέσει, να ρωτήσει κάτι? Μόνο να κάνω μια γενική παρατήρηση, να μην μπορώ να παρακολουθήσω όλα τα... Φυσικά. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλω να σταθώ σε μια λέξη. Συνεργασίες. Συνεργασίες, συνεργασίες, τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά απαραίτητο πλέον να ενημερώνει ο ένας τον άλλον τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα, πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά σε παράλληλες διαδρομές και δεν μπορούμε πραγματικά να βγάλουμε ένα συμπέρασμα στο τέλος. Εάν δεν συνεργαστούμε, εάν δεν ξέρουμε, πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα, είτε από το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε από το Υπουργείο Παιδείας, είτε από το Υπουργείο, από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μια πλατφόρμα η οποία θα έχει όλα τα στοιχεία τα πληροφοριακά για το τι κάνει ο καθένας μας, έτσι ώστε και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, που δεν είναι ενταγμένος σε κάποια δομή ερευνητική, να μπορεί να γνωρίζει τι υπάρχει και να μην κάνει τα ίδια πράγματα και να καταβάλει τον κόπο ο οποίος είναι πραγματικά σπατάλι. Δεν έχουμε
μας περισσεύει κανένας. Δεν έχουμε τόσες δυνάμεις ώστε να τις παταλάμε άδικα. Να συνεργαστούμε, γιατί γίνονται πραγματικά σπουδαία πράγματα, αλλά, όπως είπα, παράλληλες πορείες. Δεν μας παίρνει άλλο. Δεν μπορεί οι ίδιοι, τα ίδια πράγματα να γίνονται σε διαφορετικά σημεία του ελληνικού χώρου και να μην έχουμε ιδέα για το τι συμβαίνει. Και καλά εμείς που είμαστε σε κάποια ερευνητικά ιδρύματα. Οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν, από πού θα μάθουν? Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία πρωτοβουλία από όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε να κάνουμε κάτι που θα είναι για όλους προσιτό. Το διαδίκτυο βοηθάει σήμερα να γίνει αυτό, για να μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Πραγματικά και εγώ η ίδια, ακούγοντας τόσο σπουδαία πράγματα που έχουν γίνει είτε κατά τη διάρκεια των χρόνων, είτε κατά τα τελευταία χρόνια, από φορείς, υπουργεία, ιδιώτες, είναι, μένω έκπληκτη, αλλά η σούμα στο τέλος δεν είναι μεγάλη. Είναι λίγο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, να ευχηθώ και καλή συνέχεια, να ευχαριστήσω και τον κύριο Καραμανέ για την αναφορά του, την Σάσα που την αγαπώ πάρα πολύ και ξέρω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά, και θέλω να πει και τον Ερυσίχθωνα κάποια στιγμή, το λέω από εδώ για να τη δεσμεύσω, και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα προσπαθήσω να παρακολουθήσω μέχρι τέλους την συνεδρίαση, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω, γιατί με αποσπούν για κάποια τηλέφωνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας και για τα λόγια σας. Είναι στόχος αυτής της ημερίδας ακριβώς το να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας. Ενδεχομένως να πάρουμε και την πρωτοβουλία με τις επόμενες προκηρύξεις του ερευνών και να το δω ως ένα πρώτο βήμα, αλλά θα κοιτάξουμε να επικοινωνήσουμε με όλους προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι προσιτά σε όλους. Δηλαδή να μπορεί ο άλλος να ξέρει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, για παράδειγμα. Στην Κρήτη γίνεται κοσμογονία, από ό,τι ξέρω. Αν λάβω υπόψη μου τα τηλέφωνα που έχω εγώ κάθε μέρα, από διαφορετικούς όμως φορείς, για πράγματα που πολλές φορές είναι ίδια. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν μπορεί, δεν είμαστε τόσοι πολλοί πια που να σκορπιόμαστε τόσο πολύ στον χώρο και στον χρόνο. Ας κάνουμε κάτι να συνεργαστούμε. Ας αναλάβει ο κ. Καραμανές, στο Εθνικό Κέντρο Λαϊκού Πολιτισμού. Να μας... Το μέτρο των δυνάμεων το κάνουμε. Έλα. Ναι, αλλά να κοινοποιείτε και να κατάφερα με το Open Quiz. Το Open Quiz. Αν μπορώ να έχω το λόγο. Η κυρία Καψοκεφάλου νομίζω προηγείται. Ας μιλήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και μετά εσείς. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους. Είμαι καθηγήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο αντικείμενο της διατροφής. Κάποιους από εσάς σας έχω ξανασυναντήσει, την κυρία Καμιλάκη, το εκπαιδευτικό ίδρυμα από το ΠΙΟΠ, σε εκδηλώσεις που έχουμε κάνει προηγουμένως, και παρακολουθώ σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο πνεύμα αυτού που επεσήμανε η κυρία Καμιλάκη, τη σημασία που έχει να κατανοούμε και διαφορετικούς χώρους. Και βέβαια εγώ δουλεύω με διαφορετικό τρόπο, γιατί αυτά που μας απασχολούν είναι και θέματα τα οποία δεν τραβάνε τόσο πολύ από το παρελθόν, είναι σύγχρονα θέματα τα οποία παίζουν ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη, αλλά και εμείς ψάχνουμε να βρούμε και τις απαντήσεις στη λαογραφία και στο παρελθόν. Και ένα από τα θέματα, έτσι το επισημαίνω, που είναι πολύ σημαντικά αυτό το διάστημα, τα τελευταία 4-5 χρόνια, είναι αυτό που ονομάζουμε plant-based diets, και alternative protein sources, δηλαδή να φύγουμε από τα ζωικά τρόφιμα, να πάμε στις εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης. Και είμαι βέβαιη ότι έχουμε απαντήσεις στη λογογραφία. Και το βάζω εδώ και σαν πρόκληση και σαν πρόσκληση να τις δούμε αυτές τις απαντήσεις, γιατί μπορούμε να κάνουμε μία πρόταση η οποία να είναι εγωιτευτική και για τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και να δώσουμε μεγάλες ευκαιρίες και στους παραγωγούς μας και, και στις τοπικές οικονομίες, γιατί βλέπουμε ότι προκειμένου να καλύψουμε αυτή την επιθυμία της εναλλακτικής πηγής πρωτεΐνης, πηγαίνουμε σε extreme επιλογές, όπως είναι τα lab-grown beets, κύτταρα σε εργαστήρια τα οποία βγάζουν μπριζόλες με 3D printing, άλευρα από έντομα,
Ενώ εμείς έχουμε προτάσεις και η κυρία Καμπλάκη έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό και μας την είχε παρουσιάσει και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στο παρελθόν, νομίζω ότι εδώ έχουμε προκλήσεις που μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που βασανίζουν πολλούς και τον καταναλωτή. Αυτό σαν σχόλιο, σαν πρόκληση και σαν ερώτηση, αν κάποιος μπορεί να τοποθετήσει κάποια σκέψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Πιτσικάκη. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σε αυτή την ημερίδα σήμερα. Υπάρχουν ειδικοί και καταξιωμένοι άνθρωποι που εκτιμώ και είμαι σίγουρη ότι κάποιο καλό αποτέλεσμα θα έχουμε. Μιας και είπε η κυρία Καμιλάκη ότι μπορεί να μην παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση, επειδή εγώ θα μιλήσω παρακάτω, θέλω να της πω έτσι με πολύ αγάπη στον προβληματισμό που έβαλε για την κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα μίλησε για τα κουρέλια. Να σας πω λοιπόν, κυρία Καμιλάκη, ότι εμείς στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, έχουμε πάρα πολλές συφάντρες οι οποίες κάνουν αυτή την παλιά τεχνική, την κυκλική οικονομία αυτή, το έχουμε κάνει σαν εκπαίδευση και δεν φτιάχνουν μόνο κουρελούδες όπως το κάνανε οι γιαγιάδες, αλλά φτιάχνουν καταπληκτικές τσάντες και μία καινοτομία που κάνουν είναι οι τσάντες για τα λάπτοπ. Αυτό ήθελα να πω. Και επίσης, ναι, αυτό ήθελα να πω στην κυρία Καμιλάκη και επίσης ήθελα να σταματήσω σε μία κουβέντα που είπε η κυρία Φωτοπούλου για τις χειροτέχνησες. Πραγματικά δεχόμαστε καθημερινά τηλέφωνα που υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες και νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που ξέρουν πάρα πολλές τεχνικές, που φτιάχνουν πράγματα που όμως δεν μπορούν να τα πουλήσουν και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το οικονομικό ενδιαφέρον και το σταματάνε. Μήπως θα έπρεπε να το δούμε αυτό λίγο πιο θετικά και να δούμε πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε παραπέρα. Να απαντήσω σε αυτό ένα λεπτό. Ναι, κύριε. Να επιτρέπετε. Όπως γνωρίζετε, ασχολούμαι με την χειροτεχνία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στάδιο μεταβατικό και η Επιτροπή και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από τη χειροτεχνία. Ξέρετε οι περισσότεροι ότι έχει μπει στο καθρέφτη της οικονομίας πλέον η χειροτεχνία και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χειρίζεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά υπάρχει και μία εξέλιξη θετική τελευταία και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανέλαβε σε ειδικό τομέα της χειροτεχνίας ένας πολλά υποσχόμενος υπάλληλος στο Υπουργείο, αλλά ανώτερος υπάλληλος στο Υπουργείο, ο οποίος θα τρέξει το θέμα της χειροτεχνίας και θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα πραγματικά που ταλανίζουν τον κλάδο, ο οποίος έχει εγκαταληφθεί από το 2012, όπως γνωρίζουμε, από την κατάργηση του ΕΟΜΕΧ. Είναι ένα πραγματικά σπουδαίο θέμα, το οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ έτσι συντονισμένα και σύντομα. Όσον αφορά την κυρία Καψοκεφάλη, επίσης θέλω να πω κάτι, να δώσω μία πληροφορία που θα την ενδιαφέρει. Μέσα από την Επιτροπή 2021 προέκυψε ένα θέμα το οποίο αφορά τη σωστή βιοποικιλότητα. Μέσα από τη Λευκή Βίβλο, που ίσως κάποιοι την έχετε δει, υπάρχει μία πρόταση την οποία αποδέχτηκε η Προεδρία η Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, και αυτή τη στιγμή γίνεται εμβληματικά στον κήπο της Προεδρίας ένας μικρός χώρος, ο οποίος θα φυτευτεί με σπόρους που έχουν αρχίσει να φεύγουν από την καθημερινή μας ζωή, γιατί έχουν αντικατασταθεί με άλλους που παράγουν καλύτερα, ίσως και πιο ωραία προϊόντα, αλλά όχι τα ίδια όπως αυτά που ήταν και ενδυμικά. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα. Μακάρι αυτή να πολλαπλασιαστεί. Είμαι σε λίγο, τον άλλο μήνα ακριβώς, θα ανακοινωθεί και από την Προεδρία. Εγώ απλώς, επειδή το παρακολουθώ και το υποστηρίζω το θέμα αυτό, θα έχουμε περισσότερο. Πολύ ωραία. Και είναι πολύ. Μια καλή προσπάθεια για να
συνεχίσουμε αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, πώς θα διασώσουμε και τις ποικιλίες, τις παλιές, αλλά και πώς θα εξασφαλίσουμε την επάρκεια μέσα από τις δικές μας δυνάμεις. Και επίσης να προτείνουμε και λύσεις οι οποίες είναι γοητευτικές στον καταναλωτή τώρα. Βέβαια. Και στο εξωτερικό, όχι μόνο στο εσωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο μπορώ, κύριε Πιτσικάκη, θα σας ακούσω. Ξενοφόντα, μπορώ να πω δύο λόγια πριν τη Μαρία. Φυσικά, φυσικά. Στο χέρι. Να πω μόνο έτσι, ναι. Καλές ειδήσεις, καθώς οι κακές έτσι περισσεύουν. Για το ζήτημα που έθεσε η κυρία Καψοκεφάλου, επιπροσθέτω σε αυτά που ανέφερε η κυρία Καμιλάκη αυτές τις ωραίες εμβληματικές δράσεις, υπάρχει συνεργασία με το Γεωπονικό, με την Ακαδημία Αθηνών, μακρόχρονη και συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι. Υπάρχει και ένα, μια που εδώ μιλάμε σε ένα, θα έλεγα, γενικό κοινό ευαισθητοποιημένο όμως, υπάρχει και ένα εγχειρίδιο ψηφιακό που αναφέρεται στα ζητήματα της τοπικής ανάπτυξης σε σχέση με το λαϊκό πολιτισμό, που υπάρχει και ένα ειδικό κεφάλαιο για τα θέματα της διατροφής. Στο πλαίσιο που θέσατε, δηλαδή στο αλεγόμενο παραδοσιακό πλαίσιο, σε σχέση βέβαια με την μετάβαση στο σύγχρονο πλαίσιο, στις πιστοποιήσεις, στα προϊόντα ονομασίας, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και το λοιπό, ας το πούμε, νομικό πλαίσιο, τις ποικιλίες, τις γηγενείς κλπ. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο, γιατί το διδάσκουμε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης εδώ και 6-7 χρόνια, μάλλον επιτυχώς εφόσον συνεχίζεται το σεμινάριο. Δηλαδή είναι ένα καλό σημείο για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συλλόγων, έτσι για να ξεκινήσουν. Τώρα, σε σχέση με τις προφορικές αφηγήσεις, ιδιαίτερως το παραμύθι που ανέφερε η κυρία Βούλγαρη, βέβαια εγώ δεν αισθάνομαι τόσο απειλούμενος από τα ξένα παραμύθια. Δεν χρειάζεται να τα φοβόμαστε, νομίζω. Η καλή είδηση είναι ότι μετά από περίπου 13 χρόνια που είχαν ανασταλεί λόγω των καταστάσεων που βιώσαμε, οι εκλογές νέων ερευνητών στο Κέντρο Λαογραφίας εξελέγησαν 3 ερευνητές πριν λίγους μήνες στον τομέα των προφορικών αφηγήσεων. Στις παραδόσεις, στις παροιμίες και ειδικά στα παραμύθια, η παλαιά μας, ήταν και συμφοιτητριά μου, η Μανουέλα, η Κατρινάκη. Και αυτό ελπίζω ότι θα δώσει μία όθηση και σε αυτό το τομέα, που καθώς είχαμε στερηθεί το υπηρεσιών ειδικών με την αποχώρηση της συναδέλφου της Μαριλένας Παπαχριστοφόρου, πήγε στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, που είναι καθηγήτρια. Και φαίνεται ευτυχώς ότι εγώ έχω ζητήσει και άλλες 2 θέσεις και μάλλον θα προκύψουν και αυτές, και σκοπεύω και άλλες 2, Θεού θέλοντος, για να έρθει, ας πούμε, σε μια, ας το πούμε, σχετική ισορροπία η Ακαδημία σε αυτό το πεδίο. Και παραλλήλως γίνονται και ενέργειες και για τα άλλα κέντρα της Ακαδημίας. Πιστεύω ότι αν δεν έχουμε κάποια έκπληξη κακή, θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Θα έχει δυνατότητα, δηλαδή, το Ίδρυμά μας να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Μπορώ να κάνω έτσι μια διευκρίνηση. Βέβαια, με τη σειρά ίσως καλύτερα, η κυρία Ζάκη έχει προτεραιότητα και στη συνέχεια ο λόγος. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βούλγαρη, γιατί θέλει να πει κάτι που σχετίζεται με όσα είπε ο κ. Καβαμανές. Εντάξει. Και την αγαπάμε την κυρία Βούλγαρη, οπότε αλίμονο. Εντάξει. Μία πολύ απλή διευκρίνηση. Δεν μίλησα ως το ακαδημαϊκό έργο που έχει σχέση με τη λαογραφία. Εκεί έχουμε εξαιρετικούς ανθρωπολόγους και επιστήμονες που πραγματικά εγώ προσωπικά έχω ωφεληθεί πολύ στο έργο μου. Εγώ μιλώ σαν τεχνίτης, δηλαδή είμαι στην ουσία του θέματος που συζητάμε σήμερα. Είμαι τεχνίτης, καλλιτέχνης, ερευνήτρια, έχω και ένα ακαδημαϊκό έτσι υπόβαθρο και έτσι μπορώ να κρίνω ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε, όχι γιατί κινδυνεύουμε από τα ξένα παραμύθια, αλλά γιατί δεν έχει διαμορφωθεί εκ νέου στους νέο αφηγητές μία ταυτότητα που να έχει σχέση με την ελληνικότητα, δηλαδή πάμε στη γλώσσα, που για μένα είναι υψίστης σημασίας, όπως φαντάζομαι και για όλους μας εδώ θέμα, γιατί το παραμύθι και η προφορική ιστόρηση γενικότερα είναι φορέας και όλων αυτών που συζητάμε σήμερα.
της τεχνογνωσίας που έχει σχέση με την υφαντική, με τα κεραμικά κλπ. Και επειδή έχω παντρευτεί Κρητικό, χαιρετίζω την αγαπημένη Κρήτη και τους Κρητικούς, η πεθερά μου, το γένος Γιαννουσάκη, είναι από τις Μαργαρίτες, και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό έργο γίνεται. Βλέπω τους φίλους μου που ασχολούνται με την παραδοσιακή τέχνη και πώς αυτό βγαίνει και στη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Και όλα αυτά θα πρέπει κάπως να τα προστατέψουμε και να τα συμπεριλάβουμε και στην προφορική στόρηση για να σώσουμε κατά τόπους αυτό που προσπαθούμε σήμερα να ανιχνεύσουμε. Την ταυτότητα που για μένα είναι, πώς να σας πω, ο πόνος της ζωής μου. Αυτό ήθελα να καταθέσω, γιατί οι λαογράφοι είστε πραγματικά υπέροχοι. Εγώ δεν θα είχα κάνει όλο αυτό το έργο χωρίς όλους εσάς. Και πρέπει να το πούμε ότι είμαστε τυχεροί, και κλείνω εδώ, γιατί έχουμε αυτόν τον υπέροχο κατάλογο του Μέγα, που πραγματικά έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και έχουν σωθεί τόσα πολλά ελληνικά παραμύθια και όχι μόνο. Κυρία Ζεάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου επιτρέψατε να πω αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί μου δίνετε έτσι μια πάσα να μπορέσω και εγώ να μοιραστώ τα εξής. Πρώτα απ' όλα να πω ότι παρά την κακοκαιρία αυτές τις ημέρες έχουμε μια πολύ φωτεινή ημέρα με την ημερίδα αυτή, και με ενθουσιάζει που είμαι και εγώ ανάμεσά σας και που βλέπω και τόσους συμμετέχοντες. Με κάποιους από εσάς γνωριζόμαστε και προσωπικά. Θα αναφέρω και την κυρία Καμιλάκη και τον κύριο Καραμανέ, που τους θεωρώ δασκάλους στην προσωπική μου ενασχόληση με τις λαϊκές ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό που θα ήθελα εγώ από τη μεριά μου να τονίσω, okay, που το ανέφερε η κυρία Καμιλάκη, είναι οι συνεργασίες, οι συνέργειες. Πράγματι, σε όλη την Ελλάδα παρατηρούμε να γίνονται από φορείς ιδιωτικού ή του δημοσίου πολλές δράσεις, και ειδικά στην Κρήτη είναι και μια μεγάλη περιοχή με πολλές διαφορετικές μικροταυτότητες, θα λέγαμε. Ίσως θα έχετε ακούσει ένα έργο που είχε γίνει τα τελευταία 2 χρόνια για τη γυναικεία χειροτεχνία από την εκπαιδευτική αναπτυξιακή εταιρεία Πλοηγός, και ανάμεσά μας είναι η κυρία Πιτσικάκη, που ήταν πολύ κομβικό πρόσωπο σε αυτό το έργο που έγινε από την για τη γυναικεία χειροτεχνία. Τώρα βέβαια μετασχηματίζεται, γιατί είναι δυναμικό αυτό το πεδίο, και μετασχηματίζεται, διευρύνεται, και πλέον ξεκινάμε το έργο χειροτεχνία στην Κρήτη γενικότερα, που ενσωματώνει μέσα και τους, όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες χειροτέχνες, και πλέον διευρύνουμε και τα πεδία των τεχνών, δεν εστιάζουμε μόνο στην υφαντική που είναι πολύ δυναμική, στην κεραμική και στα κοσμήματα, αλλά πλέον το απλώνουμε, και έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι υπεύθυνη σε αυτό το έργο, και γι' αυτό το λόγο να ξέρετε ότι αρκετούς από εσάς θα σας προσεγγίσω σύντομα, γιατί υποστηρίζουμε αυτές τις συνέργειες και θέλουμε να μην έχει μια εκπαιδευτική διάσταση αυτό το έργο, αλλά να έχει μια αναπτυξιακή πολυεπίπεδη. Εδώ θέλουμε να ενσωματώσουμε ψηφιακές τεχνολογίες, θέλουμε να βάλουμε, να εντάξουμε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Έχουμε πολλές ιδέες, και με συγκινεί και με ενθουσιάζει το γεγονός ότι αυξάνονται πλέον οι δράσεις με κατεύθυνση τις χειροτεχνικές δραστηριότητες, και κυρίως να τις ενώσουμε, να τις συντονίσουμε, να τις ευθυγραμμίσουμε με την οικονομία και με τον τουρισμό, έτσι, γιατί υπάρχει πολύ δυναμική εκεί έξω. Αυτό ήθελα μόνο να τονίσω και εγώ, την αξία της συνεργασίας και το πώς θέλουμε και στην Κρήτη να αρχίσουμε σιγά σιγά να συσπειωνόμαστε με μια ενωτική δύναμη για να κάνουμε μαζί πράγματα, γιατί ο σκοπός δεν είναι να ωφεληθούμε εμείς οι φορείς, ο σκοπός είναι να ωφεληθούν οι τελικοί αποδέκτες, οι ίδιοι χειροτέχνες, και όχι μόνο οι χειροτέχνες, αλλά και αυτοί που δεν είναι ακόμα χειροτέχνες, οι δυνάμοι χειροτέχνες, που θέλουμε να γίνει συνειδητή επιλογή για τη νέα γενιά να ακολουθεί τα παραδοσιακά αυτά επαγγέλματα, και να ξέρει ότι μπορεί από αυτά να απασχοληθεί επαγγελματικά και με όλο το πολιτισμικό κεφάλαιο που το συνοδεύει αυτό. Βάζω μια τελεία και θα χαρώ πολύ πολύ να είμαστε σε επαφή με τους παλιούς και τους νέους ανθρώπους του πεδίου. Πολύ ευχαρίστω, σας ευχαριστούμε πολύ. Και ήδη υπάρχουν κάποιες συνέργειες, θα κοιτάξουμε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα διακόψουμε, καταλαβαίνω, εδώ για ένα διάλειμμα. Θα είμαστε πίσω σε 20 λεπτά περίπου, στις 11.30. Θα σταματήσω τώρα την ηχογράφηση, θα κλείσω την κάμερα, αλλά το κανάλι θα μείνει ανοιχτό και θα βρεθούμε σε 20 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ.